Ανταγωνιζόμαστε μεγάλα και σημαντικά διαγγέλματα αυτή τη στιγμή και ανακοινώσεις, αλλά η παρουσία των ανθρώπων εδώ δείχνει τη σημασία που έχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Θέλω λοιπόν και από πλευράς μου να σας καλωσορίσω σε αυτό το δεύτερο κύκλο, τη δεύτερη συνάντησή μας μετά τον Απρίλιο, για να δούμε πώς προχωράει η επιστήμη, να δούμε βέλτιστες πρακτικές, σημεία αναφοράς, σημεία επικοινωνίας για την αντιμετώπιση του COVID-19. Και πέρα από τον COVID-19, νομίζω αυτό μας δείχνει και ένα δρόμο για να αντιμετωπίζουμε και άλλες κρίσεις, ξαφνικές ή πιο χρόνιες, τις οποίες η ανθρωπότητα και ειδικότερα και η χώρα μας αντιμετωπίζει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλητές και τους σημερινούς, αντίστοιχα και τους αυριανούς. Όλοι είναι κορυφαίοι στο χώρο τους, σε αυτό το οποίο θεραπεύουν και αυτό για το οποίο θα μας μιλήσουν. Και πραγματικά προσβλέπω σε ξεχωριστή και σημαντική πληροφορία η οποία θα μας δοθεί σήμερα και μετά μέσα από τις ερωτήσεις να εμπλουτίσουμε όλοι μας το τι ξέρουμε, το πώς μπορούμε να κινηθούμε ως ερευνητές, ως επιστήμονες, ως δάσκαλοι για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Είναι η όλη εκδήλωση είναι πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Αθηνά στα πλαίσια τριών έργων του ELIXIR, της ερευνητικής υποδομής του ΕΣΦΡΙ, του Ελληνικού Κομματιού, του OpenAIRE, της Ευρωπαϊκής Υποδομής για την Ανοιχτή Επιστήμη, της οποίας ηγούμαστε, και του Research Data Alliance, αλλά με τη συνδρομή πάρα πολλών άλλων ιδρυμάτων. Μην τα αναφέρω, φαινόντουσαν όλα στην σελίδα την οποία ανήρθησε η Έλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους προέδρους, διευθυντές και όλους τους ερευνητές οι οποίοι βοηθούν σε αυτή την εκδήλωση, στη διασπορά γνώσης, στο να νιώσουμε όλοι μας και πάντα κοντά. Και με αυτά τα οποία μας έρχονται για τις επόμενες 2, 3, 4 εβδομάδες, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό η επιστημονική κοινότητα να είναι οπλισμένη όσο καλύτερα μπορεί και ενημερωμένη όσο καλύτερα μπορεί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να δώσω τη θέση στους ομιλητές. Και όπως είπε και η Έλλη, είναι πολύ σημαντικό να τονίσω, την ώρα που γίνονται οι παρουσιάσεις, ό,τι σας έρχεται ως θέμα, ως ερώτηση, μπορείτε να το βάσετε στο chat, αλλά ακόμη καλύτερα στο Q&A, το οποίο είναι ένα παραδιπλανό κουμπί στο chat, στο Zoom, για να μπορούμε να δούμε και ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς και ποιες όχι. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία, καλή ημερίδα σήμερα, καλή διημερίδα για σήμερα και αύριο. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τον χαιρετισμό και για τις ευχές. Όντως, θα ήταν καλύτερο ίσως να χρησιμοποιήσουμε το Q&A για να κρατήσουμε και αρχείο μετά και να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε και τις απαντήσεις να τις έχετε. Ξεκινάω λοιπόν εγώ την παρουσίασή μου σήμερα στην πρώτη ενότητα. Μισό λεπτάκι να διαμοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας. Στην πρώτη ενότητα η οποία αφορά την ανοιχτή επιστήμη. Και θα δούμε συγκεκριμένα πώς το OpenAIRE, η υποδομή για την ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη, βοηθάει με εργαλεία και με συλλογή πληροφορίες και με ανάπτυξη εργαλείων στην διασύνδεση, στη διασύνδεση της ερευνητικής παραγωγής και πώς βοηθάει και στη διάχυση αυτής. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, ονομάζομαι Έλλη Παδοπούλου, εργάζομαι στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Στα πλαίσια του OpenAIRE, λοιπόν, της νομικής οντότητας του OpenAIRE, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να είμαι στον εθνικό κόσμο, να εκπροσωπώ τον Εθνικό Κόμβο Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και να παρέχω υπηρεσίες συμβουλευτικές και για βέλτιστες πρακτικές που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση και ευθυγράμμιση πολιτικών, εργαλείων και εκπαίδευσης γύρω από το θέμα της ανοιχτής επιστήμης στην Ελλάδα.
Και επίσης ένας άλλος ρόλος που έχω είναι, και είναι, το λέω γιατί είναι αρκετά σημαντικό για τη διαχείριση των δεδομένων, είμαι υπεύθυνη για την διαχείριση του Argos, μιας υπηρεσίας που βοηθάει στην ανάπτυξη, στο να γράψουμε σχέδια διαχείρισης δεδομένων, ίσως το ξέρετε με τον αγγλικό του όρο, Data Management Plan, και υποστηρίζουμε λοιπόν την συγγραφή Data Management Plans μέσα από αυτήν την υπηρεσία και με ένα δυναμικό τρόπο. Αρκετά για μένα. Πολύ σύντομα να πω ότι αυτή είναι μια σύνοψη της παρουσίασής μου. Θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα να πω δύο λόγια για το OpenAIRE, για να είμαστε όλοι να έχουμε μια κοινή βάση για την εξέλιξη της παρουσίασης και ποιος είναι ο ρόλος και η δραστηριοποίησή του. Θα δούμε εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί όχι μόνο για τον COVID, αλλά που προϋπήρχαν και που χρησιμοποιούνται και στην αντιμετώπιση αυτής αυτού του ερευνητικού πεδίου και της ασθένειας του COVID, της έρευνας για την ασθένεια του COVID. Και θα δούμε κάποιες συνεργασίες πέρα από το OpenAIRE, μάλλον όχι πέρα από το OpenAIRE, μέσα από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στη συνεργασία η πρωτοβουλία με το OpenAIRE. Αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω, λέγοντας ότι το OpenAIRE βοηθάει, όπως το είπα, στην ευθυγράμμιση βέλτιστων των πρακτικών, αυτές που έρχονται από βοηθώντας στην ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων, ερευνητικών προτύπων που έρχονται από την παγκόσμια κοινότητα στην Ελλάδα, στο πώς εμείς μπορούμε να το ενσωματώσουμε στην Ελλάδα. Είναι μια υποδομή, παρέχει υπηρεσίες, όπως βλέπετε εδώ αριστερά, συλλέγει πλήθος της ερευνητικής παραγωγής και προσπαθεί να την πλαισιοποιήσει, ώστε να κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση και τη διασύνδεση μεταξύ αυτής της πληροφορίας, φτιάχνοντας έτσι μια ερευνητικές οντότητες που διασυνδέονται μεταξύ τους και μπορούμε έτσι να έχουμε την εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων για την εξέλιξη της έρευνας και καλύτερη εικόνα των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των προγραμμάτων των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Έχει πάνω από 122 αυτή τη στιγμή, συλλέγει δεδομένα από πάνω από 17.000 πηγές και αυτό μεταφράζεται σε 122 εκατομμύρια δημοσιεύσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν και είναι αναζητήσιμες μέσα από το πόρταλ. 1 εκατομμύριο συνολικά δεδομένων, 73.000 εγγραφές για λογισμικό, πολλά τέλος πάντων τα στατιστικά. Συγγνώμη. Αυτό θέλω να πω είναι ότι προσφέρει μια έτσι... είναι η μεγαλύτερη βάση βασικά για να αναζητήσει κάποιος πληροφορία ανοιχτής πρόσβασης στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Με τις διάφορες πηγές που συλλέγει. Έχουμε ισχυρή συμμετοχή, το OpenAIRE έχει ισχυρή συμμετοχή στην ευρωπαϊκό ιστό έρευνα, ερευνητικό ιστό, μέσα στο European Open Science Cloud για όποιους το έχουν ακούσει. Συμβάλλει στην εναρμόνιση και στο συντονισμό σε θέματα πολιτικών και τεχνογνωσίας και διασυνδέει την πληροφορία μεταξύ τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στην Ελλάδα έχουμε εμείς το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά μαζί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουμε την εκπροσώπηση του OpenAIRE και θα σας δείξω αμέσως μετά τι ακριβώς κάνουμε μέσα στο OpenAIRE στην Ελλάδα. Βασικά σημεία τα οποία κοιτάμε, τα επίκεντρα δηλαδή των εργαλείων που αναπτύσσουμε στο OpenAIRE σχετίζονται γύρω από τη πρόσβαση και τη διάθεση στην ερευνητική πληροφορία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη, η ανάγκη ποια είναι, ότι οι εξελίξεις τρέχουν και ότι πρέπει και εμείς να τρέξουμε από πίσω γιατί να υπάρξει μία επιτάχυνση στις επιστημονικές ανακαλύψεις. Όμως δεν είναι τόσο εύκολο να βρούμε την πληροφορία μέσα από την πληθώρα πηγών που συλλέγουν και προσφέρουν πρόσβαση στα δεδομένα και στις δημοσιεύσεις. Δεν είναι εύκολο να ανατρέξουμε σε όλη αυτή και να βγάλουμε, να επιλέξουμε τις πηγές που θα είναι κατάλληλες, έτσι, πιο κατάλληλες για τη δική μας έρευνα, με συστηματικό τρόπο τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα
μεταξύ του περιβάλλοντος στο οποίο δημοσιεύεται η έρευνα και το περιβάλλοντος στο οποίο παράγεται η έρευνα, δηλαδή στις ερευνητικές υποδομές. Οι ερευνητικές υποδομές και όσο τα εργαλεία έχουν τεχνογνωσία, προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα δεδομένα και τη διαχείριση των δεδομένων κάθε επιστημονικού πεδίου και οι πλατφόρμες δημοσίευσης από την άλλη προσφέρουν πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και στην επιστημονική παραγωγή άρθρων και βιβλίων και άλλων ομότιμων επιστημονικών δημοσιεύσεων ομότιμης κρίσης. Οπότε βλέπουμε ότι χρειάζεται κάπως να βρούμε πώς μπορεί να γίνει και σύνδεση αυτών, ώστε να να είναι πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματά μας και πιο εύκολα να καλύψουμε και διασυνδέσιμα. Οι προκλήσεις σε όλο αυτό είναι και όχι μόνο σε αυτή τη διασύνδεση αλλά των δύο κόσμων, αλλά και στο άνοιγμα των δεδομένων, στην πρόσβαση, στην ανοιχτή διάθεση των δεδομένων, είναι η εξής. Είναι η αναγνωσιμότητα, η μηχανογνωσιμότητα, συγγνώμη, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια απώλεια στην χρήση σε μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μορφότυπα που δεν βοηθούν στη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και στην καλύτερη δεν βοηθούν στην καλύτερη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών δεδομένων. Υπάρχει μια ετερογένεια στα πρότυπα, για παράδειγμα στα επιδημιολογικά δεδομένα που θα μιλήσουν αργότερα σε επόμενη ενότητα οι ομιλητές. Υπάρχει μια ετερογένεια, για παράδειγμα, στα επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά τα πρότυπα μετρήσεων. Υπάρχει κακή χρήση των μεταδεδομένων ή ακόμα και καθόλου χρήση μεταδεδομένων που περιγράφουν το πώς έχουν το πώς μπορεί κάποιος να αναζητήσει ένα σύνολο δεδομένων. Υπάρχει έλλειψη ιστορικού επεξεργασίας, το version control έχω μεταφράσει στο ιστορικό επεξεργασίας. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να κατανοήσουμε από πού προήλθαν τα δεδομένα τα οποία βλέπουμε και έχουμε κατεβάσει από μια βάση δεδομένων και το χρειαζόμαστε, είναι πολύ σημαντικό για το provenance που λέμε και μέσα στις βέλτιστες πρακτικές. Έχουμε αρκετά θέματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα του κώδικα. Ο κώδικας είναι κλειστός ή παραμένει στους υπολογιστές μας και δεν μπορεί κάποιος να τον να ξαναχρησιμοποιήσει για παράδειγμα ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που μπορεί να έχουμε φτιάξει για να επεξεργαστούμε τα συγκεκριμένα δεδομένα που χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε τα χύψη συμπεράσματα. Έχουμε ευαίσθητα δεδομένα, το θέμα των ευαίσθητων δεδομένων φυσικά, που πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι μέθοδοι, κατάλληλοι μέθοδοι κάθε φορά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την περίσταση, θα είναι ανωνυμοποίηση, θα είναι encryption, είναι διάφορες μεθόδοι που μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση με περιορισμούς σε ευαίσθητα δεδομένα ή και την απόκρυψη αυτών δεδομένων σε offline βάση δεδομένων. Και διάφοροι μηχανισμοί, πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι μηχανισμοί έγκρισης όσον αφορά τους κανονισμούς συγκατάθεσης, τους κανονισμούς λειτουργίας και φόρμες συγκατάθεσης για τη διάθεση των δεδομένων. Το μέσο που είναι κοινή παραδοχή πλέον, το μέσο με το οποίο μπορεί να συμβεί αυτό, είναι ώστε να έχουμε ορατότητα στην παραγόμενη έρευνα, πρόσβαση σε επιστημονικά αποτελέσματα και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, είναι η εφαρμογή και η υιοθέτηση ανοιχτών και fair αρχών. Fair είναι findable, accessible, interoperable, usable, αναζητήσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμη έρευνα. Η έρευνα μας δηλαδή να μπορεί κάποιος να την βρει, να ξέρει πώς να τη χρησιμοποιήσει και να την αξιοποιήσει χωρίς να τίθεται θέματα ηθικής διοντολογίας και θέματα που αφορούν το νομικό πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων. Αυτή την ανάγκη λοιπόν της διαχείρισης δεδομένων
βλέπουμε ότι έχει ενσωματωθεί πλέον όχι μόνο στον ερευνητικό τομέα, μέσα από τις πολιτικές, όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάθεση ανοιχτών δημοσιεύσεων και δεδομένων γύρω από την έρευνα στο κορονοϊό, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα και φυσικά στην Ευρώπη, στην Ευρώπη μέσα από τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός είναι να να παράγουμε ανοιχτά και fair ψηφιακά αντικείμενα. Όλα δηλαδή, δεν αφορούν μόνο τα δεδομένα, αλλά αφορούν και τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη παραγωγή σε workflows, σε δημοσιεύσεις και το εξής πρέπει να είναι εξερευνήσιμα και εύκολα αξιοποιήσιμα. Εδώ βλέπουμε πώς οι παραπάνω αρχές ενσωματώνονται στον ορίζοντα 2020. Συγγνώμη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι η μοναδική που έχει υιοθετήσει αυτές τις αρχές. Είναι παγκόσμια αυτή η ανάγκη και η υιοθέτηση. Μπορείτε εδώ, έχω βάλει κάποια links τα οποία να δείτε ότι υπάρχουν και μεγάλοι, παγκοσμίως μεγάλοι οργανισμοί, είτε ερευνητικοί, είτε διάφοροι εκδότες, επιστημονικοί εκδότες, είτε υπουργεία που ασχολούνται με την έρευνα και την τεχνολογία, έχουν υιοθετήσει αυτές τις αρχές. Βασικά κομμάτια λοιπόν που πρέπει οι ερευνητές να γνωρίζουν όταν ασχολούνται με την έρευνα στον κορονοϊό στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση κατευθείαν σε δημοσιεύσεις που έχουν περάσει από την κρίση, δηλαδή στα peer review articles, να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτά, να διαμοιράζονται αυτές τις δημοσιεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να υπάρχει διάθεση των προδημοσιεύσεων, δηλαδή των δημοσιεύσεων πριν έχουν την τελική τους μορφή, σε ανάλογες πλατφόρμες, η πιο γνωστή που μπορεί να γνωρίζετε είναι το archive που αφορά τις εφαρμοσμένες επιστήμες. Εξίσου στα ερευνητικά δεδομένα πρέπει να διατίθεται τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα που έχουν βοηθήσει στη συλλογή των δεδομένων, να γίνεται διαμοιρασμός και με άλλες ερευνητικές κοινότητες και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι προδημοσιεύσεις είτε των άρθρων είτε των δεδομένων, πριν δηλαδή είναι στη τελική τους μορφή, δεν αποτελούν διαπιστευτήριο κάποιες δημοσίευσεις, κάποιες επιτυχημένες ενέργειες ερευνητικές προσπάθειες. Θα ξεπεράσω μάλλον, θα προσπαθήσω να το τρέξω λίγο, γιατί είμαι ήδη εκτός χρόνου. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θα ακολουθήσουν πιο πρακτικά σεμινάρια πάνω σε αυτό. Να πω ότι μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα, αλλά μιλάμε για ανοιχτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη πάντα πάντα τις εθνικές αρχικά, την εθνική νομοθεσία για τη φύλαξη ευαίσθητων δεδομένων και προσωπικών δεδομένων και βάζουμε τους κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβασή τους. Όλα αυτά τα περιγράφουμε όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων, τα περιγράφουμε σε σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Όπως βλέπετε, ένα παράδειγμα για τον COVID συγκεκριμένα είναι αυτό δεξιά. Θα δείτε ότι εκεί πέρα περιγράφονται οι διαδικασίες, το πώς έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα, το πώς αν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα σύνολο δεδομένων και διασυνδέεται η πληροφορία μεταξύ τους, πού μπορούν να τα βρουν και να τα προσπελάσουν. Γίνεται καταγραφή εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων μέσα σε ένα σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και περιγράφεται ακόμα και κώδικας που έχει χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία ανάλυση εξίσου των δεδομένων αυτών. Εργαλεία και υπηρεσίες που υποστηρίζουν αυτά τα οποία μόλις σας παρουσίασα είναι, το επίκεντρό τους είναι αναζήτηση και διασύνδεση, διαχείριση δεδομένων και διάχυση. Ένα από αυτά είναι με τη συμβολή της παγκόσμιας κοινότητας και τόσο ερευνητικών οργανισμών και ερευνητικών πρωτοβουλίων όσο και μεμονωμένων ερευνητών είναι η πύλη για την αναζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του COVID που αναπτύξαμε τον Απρίλιο και συνεχώς εμπλουτίζεται.
Εκεί μπορείτε να βρείτε ερευνητικά αποτελέσματα όπως δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, λογισμικό και τις διασυνδέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, σε ποια δημοσίευση που περιέχει το εξής συμπέρασμα έχει χρησιμοποιήσει το χύψη σύνολο δεδομένων και με ποιο software έχει αναλυθεί, έχει γίνει ανάλυση των δεδομένων. Οπότε είναι πιο εύκολη κατανόηση το πώς έχουμε εξάγει τα συμπεράσματά μας. Έχουμε επίσης ένα ακόμα εργαλείο το οποίο προσφέρει, είναι για την αναζήτηση δημοσιεύσεων. Δημοσιεύσεων όμως με βάση δύο βασικά κριτήρια, το influence και το popularity, το κατά πόσο αυτές οι δημοσιεύσεις αναφορικά με τον COVID έχουν επηρεάσει την ερευνητική κοινότητα και κατά πόσο είναι πιο δημοφιλή αυτή τη στιγμή. Τα βλέπουν περισσότεροι, τα κατεβάζουν περισσότεροι άνθρωποι για να τα συμπληρωθούν. Κάτι ακόμα που με πρωτοβουλία του OpenAIRE έχει αναπτυχθεί και θα το έχετε αύριο, θα δοθεί η πρόσβαση σε αυτό, είναι μια ιστοσελίδα για ερευνητικές δράσεις γύρω από το COVID. Εκεί πέρα μπορείτε να δείτε και να ενημερωθείτε για διάφορες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από εθνικούς οργανισμούς και να δείτε τα διάφορα εργαλεία για τη διαχείριση δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις δράσεις, σε ένα επιστημονικό επίπεδο, να το κάνετε sort by το επιστημονικό επίπεδο που θα θέλατε να εξερευνήσετε και γενικά να δείτε και τις συνεργασίες σε διάφορους τομείς και μεταξύ διάφορων οργανισμών μέσα από αυτά και γιατί όχι να γίνει αυτό και έτσι να γίνει αφορμή για περισσότερες συνεργασίες μεταξύ οργανισμών. Στη διαχείριση των δεδομένων, όπως αναφέρθηκα, και συγκεκριμένα στην συγγραφή σχεδίων διαχείρισης δεδομένων, data management plans, έχουμε αναπτύξει την υπηρεσία Argos, η οποία προσφέρει έτσι ένα δυναμικό εργαλείο και προσφέρει τη δυνατότητα για μια συλλογικά να μπορέσουν οι ερευνητές να συνεργαστούν και να φτιάξουν, να γράψουν, να παράξουν ένα σχέδιο διαχείρισης δεδομένων, επεξηγώντας ακριβώς, περιγράφοντας πώς έχουν συλλέξει τα δεδομένα τους, πώς τα έχουν αναλύσει, πώς τα έχουν εξεργαστεί και πού τα έχουν αποθέσει. Και επίσης για αυτό το εργαλείο θα έχουμε πιο hands-on συνάντηση τον επόμενο μήνα. Διαχείριση δεδομένων συνεχίζω και θα τελειώσω αμέσως σε δύο λεπτά. Στη διαχείριση δεδομένων έχουμε επίσης την ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Προσφέρουμε την υπηρεσία αμνίζια, όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Προσφέρουμε το αμνίζια, το οποίο βοηθάει στην ανωνυμοποίηση δεδομένων, συνόλων δεδομένων μεταξύ τους, ακόμα και αν έχουμε συγκριτικά, ακόμα και αν τα ενώσουμε, ενωποιήσουμε ή τα θέλουμε να τα συγκρίνουμε. Έχουμε την απόθεση δεδομένων, που μπορεί να γίνει μέσα από το ζενόντιο, το οποίο είναι το αποθητήριο που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το CERN, και το OpenAIRE και μπορείτε να βρείτε και άλλα αποθετήρια μέσα από το OpenAIRE στα οποία μπορείτε να θέσετε τις δημοσιεύσεις και τα ελληνικά δεδομένα προσφέροντας, έτσι, καλύπτοντας τις απαιτήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα guidelines που έδειξα προηγουμένως και διάφορες συνεργασίες και εργαλεία που έχουμε αναπτύξει πολύ ενδεικτικά, δεν είναι εξονυχιστική αυτή η λίστα προφανώς και το κρατάω μόνο σε επίπεδο δεδομένων και λογισμού που είναι το Helix, το Helium και το EGCI. Θα μιλήσουν και άλλοι συναδέλφοι για αυτά. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι αποθετήρια, είναι υπηρεσίες και διαχείριση δεδομένων, είναι εργαλεία και για ανάπτυξη λογισμικού που αφορούν τις επιστήμες ζωής. Ευχαριστώ και συγγνώμη, πήρα παραπάνω χρόνο γιατί δεν το έβλεπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από μένα. Μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. Φαντάζομαι ότι μπορείς έχετε... Ναι, ο Γιάννης Τσάκαν, συγγνώμη. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και βέβαια όλους όσους έχουν
συνδεθεί μαζί μας σε αυτές τις δύσκολες, ας το πούμε, ώρες, για δεύτερη φορά. Θα σας μιλήσω με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το όνομά μου είναι Γιάννης Τσάκωνας και βέβαια είμαι ο προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλλά όπως σας είπα, η ιδιότητά μου αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το ΔΣ. Μοιράζομαι την οθόνη μου. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε και στο full screen. Ωραία. Ως βιβλιοθήκες δεν είμαστε οι πρώτοι οργανισμοί στο μέτωπο για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Εκεί βρίσκονται οι ερευνητές μας, εκεί βρίσκονται το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό, είτε είναι σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, σε νοσοκομεία και σε διάφορες άλλες ερευνητικές μονάδες. Οι βιβλιοθήκες εξορισμού είναι υπηρεσίες και υποδομές, οι οποίες υποστηρίζουν το έργο, το πρωτογενές έργο της έρευνας, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όλο το φάσμα και σε όλο το εύρος του κύκλου της ερευνητικής εργασίας. Αυτή η επιμέλεια αυτής της παρουσίασης έχει γίνει από τη συνάδελφο τη Λία την Ολλανδέζο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη συνάδελφο Αθανασία Σαλαμούρα, η οποία είναι νέα ερευνήτρια επιστημονική συνεργάτηδα του ΣΕΑΒ, τη συνάδελφο μου Μαρία Φρατζία εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και από εμένα. Φαντάζομαι πάρα πολύ γνωρίζετε για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πιο γνωστός ίσως είναι με το όνομα HeLink. Έχουμε αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για τη διάδοση της πρόσβασης και ίσως οι περισσότεροι μας γνωρίζετε ως τον κυριότερο πάροχο ερευνητικής πληροφορίας μέσα από ερευνητικές δημοσιεύσεις, papers στα ερευνητικά περιοδικά, ηλεκτρονικά κεφάλαια, ηλεκτρονικά βιβλία και κεφάλαια εκεί. Αλλά τα τελευταία κάποια χρόνια έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ ενεργά με το κομμάτι της ανοιχτής πρόσβασης, όχι μονάχα της διάδοσης, της ιδέας της ανοιχτής πρόσβασης, αλλά και σε άλλους τομείς. Επισπεύδει το έργο ο σύνδεσμος που κάνει για την ανοιχτή πρόσβαση με το να ιδρύσει ένα νέο παράρτημα για την επιστημονική επικοινώνηση, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε scholarly communication. Αυτό το παράρτημα θα έχει έδρα εδώ την Πάτρα και είναι πάλι ένα δείγμα το πώς συνεργατικά ο ΣΕΑΒ στηρίζεται στα μέλη του. Ο σύνδεσμος τώρα στις τελευταίες συμφωνίες που έχει κάνει με τους κύριους επιστημονικούς εκδότες έχει εισάγει το στοιχείο της ανοιχτής πρόσβασης, ανάλογα βέβαια την οριμότητα του κάθε εκδότη, δηλαδή αν κάποιος εκδότης έχει κάποια προγράμματα τα οποία είναι αρκετά σαφή, αρκετά χρηστικά, εύκολα και κατανοητά. Δεν είναι σύνηθες, η αλήθεια είναι αυτή. Ανάλογα την παραγωγή του ερευνητικού έργου που έχουμε από την Ελλάδα και βέβαια τα διαθέσιμα οικονομικά. Προσπαθούμε να υπάρχει μια ισόρροπη σχέση μεταξύ της χρήσης της πληροφορίας, της κατανάλωσης, ας το πούμε, της επιστημονικής πληροφορίας και βέβαια της δημοσίευσης, πάντα με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά. Παρακολουθούμε την πρόοδο και βάσει κάποιων δεδομένων αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική που έχουμε και αυτός είναι ένας ακόμα από τους σκοπούς του παραρτήματος για την επιστημονική επικοινώνηση, να κάνει ένα monitoring πάνω στο open access στη χώρα. Τώρα, εν μέσω πανδημίας, σαν βιβλιοθήκες αναπτύξαμε αρκετές υπηρεσίες. Πολλές από αυτές ήταν ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα η παροχή ερευνητικού υλικού, η δημιουργία και η επιμέλεια κάποιων συλλογών με έγκυρο ερευνητικό περιεχόμενο, προκειμένου να στηρίξουμε λιγάκι, ας πούμε, περισσότερο την έρευνα των συνεργατών μας. Για παράδειγμα, εδώ στο δικό μας πανεπιστήμιο γνωρίζαμε, αφού έχουμε την εγκύτητα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτό το προσωπικό, άρα όσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε με το να φιλτράρουμε την κατάλληλη πληροφορία αυτούς τους ανθρώπους, τόσο ίσως ήμασταν πιο χρήσιμοι και πιο
ένα πιο δυνατό στήριγμα. Αλλά υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως αυτές τις τεκμηρίωσεις, αρκετές βιβλιοθήκες, για να μην μιλήσω μόνο για τη δική μας, έχουν συντάξει βιβλιογραφικά δελτία για την παραγωγή που υπάρχει ανά ίδρυμα, στο ίδρυμά τους. Και βέβαια είναι ευνόητο πως τα περισσότερα αποθετήρια ερευνητικών δημοσιεύσεων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Και ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μας να εξυπηρετήσουμε ερευνητές από το Ίδρυμά μας, οι οποίοι ήθελαν να προδημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους και αντί να καταφύγουν σε κάποια από τις άλλες λύσεις, επέλεξαν για ακόμα μια φορά τα ιδρυματικά αποθετήρια. Τώρα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης προόδου, από τον Σεπτέμβρη σιγά σιγά έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε μια υπηρεσία σχετική. Η τρέχουσα αναφορά, αυτή που θα παρουσιάσω σήμερα, βασίζεται σε δεδομένα από το Scopus, την πολύ γνωστή βάση του Elsevier και από, και από το Unpaywall, μια ακόμα βάση η οποία ερευνά τις ιδιότητες της ανοιχτότητας κάποιων ερευνητικών δημοσιεύσεων, αρκετών εκατομμυρίων η αλήθεια είναι αυτή, και συμπληρώνονται λιγάκι με τα συστήματα, με τα δεδομένα που έχουμε από τα συστήματα εκδοτών, με αυτούς που επικοινωνούμε και με αυτούς που έχουμε τις συνεργασίες για την ανοιχτή πρόσβαση. Έχει δύο ενότητες, ένα το γενικό βιβλιομετρικό αποτύπωμα και δεύτερον ένα σύντομο σχολιασμό για τα προγράμματα ανοιχτής πρόσβασης του ΣΕΑΒ και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω. Πρέπει να πω εδώ το εξής, ότι υπάρχει και μια δεύτερη έρευνα η οποία έχει γίνει και δημοσιεύτηκε χθες από τον Σύνδεσμο. Επιλέγουμε να δείξουμε αυτή για ποιο λόγο, για το λόγο ότι είναι πιο στατική και εδώ πέρα πιθανότατα μπορούμε να απαντήσουμε και κάποια πράγματα. Η δεύτερη έρευνα είναι δημοσιευμένη και θα σας δείξω αργότερα πού μπορείτε να τη συναντήσετε. Είναι μια έρευνα η οποία βασίζεται σε δεδομένα από τη βάση Dimensions. Είναι δυναμική, ενημερώνεται αυτόματα και ως εκ τούτου μπορείτε να πάτε και να πλοηγηθείτε. Νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο το να συμπεράνετε μόνοι σας το τι ισχύει σε ό,τι αφορά την ερευνητική παραγωγή για τον κορονοϊό. Τώρα, ίσως οι περισσότεροι γνωρίζετε τους δύο δρόμους. Υπάρχουν διαφορετικοί χρωματισμοί στην ανοιχτή πρόσβαση. Έχουμε συγκεντρώσει όλους αυτούς τους χρωματισμούς σε δύο κύριους δρόμους. Ο ένας είναι ο χρυσός δρόμος, ας πούμε ο δρόμος των επιστημονικών περιοδικών, τα οποία γίνονται ανοιχτής πρόσβασης. Κάποια τα ονομάζουμε χρυσά, δηλαδή αμυγός ανοιχτής πρόσβασης, και κάποια υβριδικά, κάποια που συνεχίζουν να προσφέρουν περιεχόμενο σε συνδρομητικό μοντέλο, αλλά ταυτόχρονα κάποια από τα άρθρα τους είναι ανοιχτής πρόσβασης. Η δημοσίευση σε αυτόν τον δρόμο γίνεται άμεσα και ελεύθερα προσβάσιμη και το κόστος δημοσίευσης επιβαρύνει τους συγγραφείς. Στη δική μας την περίπτωση, όπως είπα, έχουμε κάποια προγράμματα, θα τα δείξω ακριβώς μετά. Μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το κομμάτι. Σε άλλες περιπτώσεις, ξέρουμε ότι καλύπτονται από πόρους προγραμμάτων ή από άλλους μηχανισμούς. Και ο δεύτερος δρόμος είναι ο πράσινος δρόμος, ο δρόμος της αυτοαρχιοθέτησης, της απόθεσης, θα μπορούσαμε να πούμε, της υποβολής προδημοσιεύσεων ή μετά-δημοσιεύσεων, τα pre-prints και τα post-prints, σε ένα ιδρυματικό ή θεματικό καταθετήριο. Εδώ η επιλογή είναι στην ερευνητική ομάδα, στο φορέα, δεν υπαγορεύεται από κάτι. Αν και έχουμε τη σχετική, ας το πούμε, επιθυμία να κατατίθενται όλα στο ιδρυματικό αποθετήριο για πολλούς και διαφόρους λόγους, ένας από αυτούς είναι η πληρότητα της καταγραφής του έργου. Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, νομίζω όλοι οι θειασότητες της ανοιχτής πρόσβασης είναι ικανοποιημένοι και να είναι κατατεθειμένο σε ένα θεματικό καταθετήριο. Τώρα, τα προγράμματα του ΣΕΑΒ χωρίζονται σε δύο. Σε κάποια προγράμματα τα οποία προσφέρουν πλήρη απαλλαγή του κόστους, άρα όσο και αν κοστίζει ένα άρθρο το καλύπτει ο σύνδεσμος, και σε κάποια στα οποία προς το παρόν παρέχουμε μόνο έκπτωση και αναλόγως την απήχηση, αναλόγως πάλι τα δημόσια οικονομικά, αναλόγως την προσαρμογή των μοντέλων των εκδοτών, θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους όρους. Σκεφτείτε ότι σε όλους τους εκδότες που βλέπετε, στον Elsevier, στο Wiley, στην IEEE και στην Emerald,
Αυτή τη στιγμή έχουμε 10% έκπτωση στα τέλη δημοσίευσης, ενώ στη Royal Society, στο Cambridge, στον Oxford, στο Open Library for Humanities που είναι για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές και στο Scope 3 που είναι για την φυσική υψηλής ενέργειας, ό,τι κόστος υπάρχει μπορεί να το απορροφήσει ο ΣΕΑΒ. Κάτω βλέπετε ένα σύνδεσμο, νομίζω ότι όταν θα διαμοιράσει και η Έλλη τις διαφάνειες θα μπορείτε πολύ πιο εύκολα να πατήσετε από το να το απομνημονεύσετε τώρα και να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα. Θα ήθελα εδώ να κάνω μία μικρή παύση λέγοντας ότι ζητάμε από όλους τους ερευνητές που συμμετέχουν στη σημερινή εκδήλωση και επειδή είδα ότι ανάμεσά μας βρίσκονται και κάποιοι συνάδελφοι βιβλιοθηκονόμοι να μην πατήσουν συνάδελφοι βιβλιοθηκονόμοι παρά μονάχα εάν δημοσιεύουν οι ίδιοι, αλλά όλοι οι ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται εν προκειμένου τώρα με τον κορονοϊό, αλλά όσοι ερευνητές έχουν δημοσιεύσει καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης να μπουν σε αυτόν τον σύνδεσμο. Είναι ένα ανώνυμο, πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων με πρότυπες επιλογές, δηλαδή έχετε απλά να επιλέξετε κάποιες από τις πρότυπες επιλογές, κυρίως για να πάρουμε μία γεύση, μία πρώτη εικόνα, δεν είναι συστηματικό, είναι μία ένδειξη θα μας δώσει, λιγάκι για την αντίληψή σας για την ανοιχτή πρόσβαση. Ενδεχομένως, από τον επόμενο χρόνο να υπάρξει κάτι πολύ πιο συστηματικό, πάντα θα προσπαθούμε να μην είναι εξαντλητικό, δηλαδή να είναι κάτι σύντομο και εύστοχο και περιεκτικό, αλλά κάποια στιγμή θα απευθυνθούμε στο σύνολο της ερευνητικής κοινότητας για να πάρουμε έτσι μια πιο, ας το πούμε, συνολική και συντεταγμένη εικόνα. Τώρα, εμείς πήραμε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου από το Scopus, το οποίο έχει τους δικούς του μηχανισμούς ευρετηρίασης, 552 εργασίες. Αυτές οι εργασίες αφορούν μόνο δημοσιεύσεις περιοδικών και όχι κεφάλαια βιβλίων ή εργασίες συνεδρίων. Όπως είναι φυσιολογικό, τα μεγέθη σε όλες τις αναφορές ποικίλουν. Και ποικίλουν γιατί, όπως είπα, η κάθε βάση έχει τους δικούς τους μηχανισμούς ευρετηρίασης. Γι' αυτό και στη δεύτερη αναφορά που θα όποιος την επισκεφτεί θα δει ένα διαφορετικό πλήθος εργασιών. Αυτό προφανώς μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή καθημερινά προστίθενται νέες εργασίες και καθημερινά οι συμπληρωματικές πληροφορίες για κάθε εργασία αλλάζουν. Για παράδειγμα, το πλήθος των αναφορών που έχει μία εργασία, αυτό μεταβάλλεται. Όπως βλέπουμε στην πλειονότητά τους είναι όλα πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα, ερευνητικές εργασίες, αλλά υπάρχουν και γράμματα προς τα εκδοτικά συμβούλια των περιοδικών και κάποιες κριτικές, υπάρχουν κάποιες διορθώσεις. Είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός για τα λεγόμενα data papers, εργασίες οι οποίες συνοδεύονται από ερευνητικά, βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ερευνητικά δεδομένα και σε μεθοδολογικά, ας το πούμε, εργαλεία. Τώρα, οι εκδότες είναι οι συνηθέστεροι εκδότες που γνωρίζουμε. Βλέπουμε εδώ διαχωρισμός των χρωμάτων είναι ανάμεσα στα συνδρομητικά, σε εργασίες οι οποίες είναι σε συνδρομητικό μοντέλο και σε αυτές που είναι αμιγώς ανοιχτής πρόσβασης. Κάποιοι, όπως ο Springer ή ο Blackwell, έχουν και παρότι είναι οι λεγόμενοι legacy publishers, οι παραδοσιακοί εκδότες, έχουν το πλήθος των δημοσιεύσεών τους είναι σχεδόν ολόκληρο σε ανοιχτή πρόσβαση. Το MDPI που ακολουθεί είναι ένας αμιγός ανοιχτής πρόσβασης εκδότης. Βλέπουμε λιγάκι λοιπόν στο κάτω μέρος ποια περιοδικά είναι αυτά που έχουν πάνω από 5 δημοσιεύσεις στο δείγμα αυτό. Τώρα, συγγραφείς και ιδρύματα. Βλέπουμε ότι... Θα φέρω λιγάκι εδώ για να κάνει και κάποιο χώρο την οθόνη. Είδαμε ότι οι συγγραφείς στην πλειονότητά τους ανήκουν στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα και στα δημόσια νοσοκομεία. Κάποια από αυτά υπάρχει, ας πούμε, το δίδυμο του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αλλά υπάρχουν και τα γενικά νοσοκομεία, υπάρχουν προφανώς οι ερευνητικοί φορείς. Αλλά ας πούμε ότι γενικά
το μεγάλο φορτίο το σήκωσαν οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως κοίταξα και εγώ λιγάκι τα δεδομένα, δουλεύουν συνήθως και σε ένα πανεπιστήμιο και σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και στα γενικά νοσοκομεία υπάρχει πολύ ισχυρό ερευνητικό δυναμικό που ασχολήθηκε με τον κορονοϊό και φαντάζομαι πως στην ένταση της αντιμετώπισης του κορονοϊού και της ανάσχεσης αυτών των πανδημικών κυμάτων, αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ γνωστά ονόματα βλέπετε στους συγγραφείς που έχουν πάνω από 10 δημοσιεύσεις. Είδαμε λιγάκι τη σύστασή τους. Υπάρχουν ομάδες που γράφουν σε πολύ μεγάλο βαθμό παρέα, δηλαδή 602 συγγραφείς σε μία εργασία, τα λεγόμενα mega articles, αλλά ο μέσος όρος των συγγραφέων είναι 10, ο διάμεσος είναι 5 συγγραφείς μια εργασία, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι μία γενική ένδειξη. Η πρόσβαση σίγουρα είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι έχουμε το 74, περίπου 70, τα 3 τέταρτα, ας πούμε, των εργασιών να είναι σε ανοιχτής πρόσβασης εργασίες. Παρακάτω θα δούμε και ένα πιο αναλυτικό, έτσι ας το πούμε, σχεδιασμό. Οι δημοσιεύσεις της ανοιχτής πρόσβασης συγκεντρώνουν περισσότερες αναφορές από τις κλειστές. Η αλήθεια είναι πως ο μέσος όρος των κλειστών είναι ελαφρώς μεγαλύτερος. Όποιος δει και την δεύτερη αναφορά θα δει ότι ο μέσος όρος των αναφορών αυτή τη στιγμή κυμαίνεται εκεί γύρω στο 8, δηλαδή μέσα σε μία περίοδο 10 μηνών έχουμε όλες αυτές τις δημοσιεύσεις που βλέπουμε και παρότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα όπου κάποιος διαβάζει μία εργασία και δημοσιεύει συνήθως με τα γνωστά, ας το πούμε, διαστήματα, βλέπουμε πάλι και μία ένταση και στην απήχηση, δηλαδή βλέπουμε μία πύκνωση όλων αυτών των χρόνων και μία πιο έντονη παραγωγή. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, 639 εργασίες για μία αναφορές για μία εργασία ανοιχτής πρόσβασης και 418 για μία κλειστής. Τώρα, παίρνοντας κάποια δεδομένα από το Unpayable, που δυστυχώς δεν είναι όλες οι εργασίες που ελέγξαμε, αυτές οι 552 μέσα στο Unpayable, στο δείγμα που πήραμε, είδαμε λιγάκι τις αποχρώσεις. Και κυρίως για να καταλάβουμε ότι, ωραία, όταν πηγαίνει κάποιος και δημοσιεύει στην ανοιχτή πρόσβαση, τι βλέπει. Βλέπει λοιπόν ότι σχεδόν οι μισές είναι σε αυτό το καθεστώς το οποίο εμείς λέμε bronze publications, χάλκινες θα μπορούσαμε να πούμε publications, όπου πρακτικά τι είναι κάποιες εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται δίχως ανοιχτή άδεια. Θα μπορούσε να είναι δημοσιεύσεις κυρίως σε περιοδικά, υβριδικά, αλλά και σε κάποια χρυσά, αλλά δεν έχουν κάποια ανοιχτή άδεια, μία, για παράδειγμα, Creative Commons άδεια. Από τις 79 εργασίες του πράσινου δρόμου, που είναι δηλαδή σε αποθετήρια, που είναι πολύ γνωστά αποθετήρια, όπως το MedArchive, το BioArchive, και ιδρυματικά αποθετήρια, βρίσκονται λοιπόν εκεί. Οι άλλες δύο είναι σε προσωπικούς δικτυακούς τόπους και περίπου το 1/3 των εργασιών είναι σε χρυσά περιοδικά. Εντάξει. Κοιτάξαμε λιγάκι και τις άδειες, όπου είδαμε το εξής. Να πούμε ότι έχουμε αυτό το φάσμα των χρωμάτων, πράσινο, ελαφρό πράσινο και πορτοκαλί. Θεωρούμε ότι όλες οι Creative Commons άδειες έχουν ένα σημαντικό βαθμό ανοιχτότητας, αλλά παρόλα αυτά η διαβάθμισή τους έχει και άλλη απήχηση στην ανοιχτότητα. Είναι πολύ παρήγορο και πολύ ελπιδοφόρο ότι έχουμε 91 εργασίες με Creative Commons αναφορά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και 50 εργασίες οι οποίες δεν επιτρέπουν παράγωγα, non-derivatives. Δυστυχώς είδαμε και κάποιες εργασίες σε αποθετήρια οι οποίες δεν είχαν άδεια. Αυτό κάπως πρέπει να το δουλέψουμε, ειδικά εμείς που συντηρούμε αποθετήρια, να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στους ερευνητές μας. Και είναι ανησυχητικό ότι σε 22 εργασίες σε χρυσά περιοδικά που βρίσκονται στον Directory of Open Access Journals, η άδεια είναι αυτό για τα non-derivatives. Τώρα, η στήριξη η δική μας δυστυχώς ήταν αρκετά μικρή.
παρότι θα θέλαμε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχει αρκετές ερμηνείες. Για παράδειγμα, μία από τις ερμηνείες είναι ότι πάρα πολλοί εκδότες έδωσαν τη δυνατότητα στους ερευνητές που δημοσιεύουν να μην χρεωθούν τα έξοδα δημοσίευσης. Άρα απορροφήθηκε όλη αυτή, ας το πούμε, η επιθυμία από τους ίδιους τους εκδότες. Σε εμάς έφτασαν αρκετά αιτήματα τα οποία τα έχουμε ικανοποιήσει, όπως βλέπετε παρακάτω. Για παράδειγμα, στον Cambridge University Press υπάρχουν από το δείγμα αυτό 3 δημοσιεύσεις. Έχουμε στηρίξει τις 2. Και στον Elsevier, που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων, έχουμε στηρίξει και με έκπτωση φυσικά μόνο 5. Αυτό όμως το συμπέρασμα που θα ήθελα να πάρουν οι ερευνητές που μας παρακολουθούν είναι ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΣΕΑΒ υπάρχουν και είναι στη διάθεσή τους και μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας ή την ώρα που καταθέτουν να προσέχουν και να βλέπουν τι εναλλακτικές έχουν και τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Τώρα, η δεύτερη αναφορά έχει αναρτηθεί σε αυτόν τον σύνδεσμο. Όπως σας είπα, είναι βασισμένη σε δεδομένα από τη βάση Dimensions. Είναι διαφορετική σύσταση. Είναι δυναμική, ενημερώνεται συνεχώς. Θα ήταν χαρά μας να μπείτε να δείτε και αν βρείτε κάτι φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και κλείνω, είναι ότι προφανώς ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε αυτό το email. Και επίσης υπάρχει το φυλάδιο της ανοιχτής πρόσβασης. Όλα αυτά τα προγράμματα μπορείτε να κατεβάσετε το φυλάδιο από αυτό τον σύνδεσμο και να αξιοποιήσετε κατά το δοκούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα από την έρευνά σας. Και είναι ίσως μια πληροφορία που μας διαφεύγει και είναι καλό να την έχουμε για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι της διάχυσης και της επιστημονικής παραγωγής. Να προχωρήσουμε, είμαστε λίγα λεπτά πίσω λόγω δικής μου αμέλειας, είμαστε λίγα λεπτά πίσω από τον ανεπόμενο προγραμματισμό, αλλά να προχωρήσουμε την επόμενη ενότητα. Θεματικά θα μιλήσουμε για τη δομική βιολογία και τους ξεδίνους πουλάς είναι μαζί μας. Εκπροσωπώντας, μένουμε λοιπόν στην Πάτρα και εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών την ερευνητική υποδομή δομικής βιολογίας Inspire, να μας μιλήσει για τις έρευνες που κάνουμε εκεί. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας μάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κέντρο Αθηνά για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά και τιμή θα έλεγα να είμαστε η ομάδα μας και εγώ προσωπικά ανάμεσα στους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης. Θέλω να πω επίσης ότι είναι ιδιαίτερη χαρά που παρακολουθήσαμε τον κύριο Τσάκωνα από τη βιβλιοθήκη μας, γιατί πάντα η βιβλιοθήκη μας είναι κοντά να μας στηρίξει και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις εργασίες τις οποίες κάνουμε ή προσπαθούμε να κάνουμε. Θα περάσουμε λοιπόν στην παρουσίαση για τα επόμενα 15 λεπτά. Νομίζω ότι βλέπετε τώρα την οθόνη. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Νικοτινικό χοληνεργικό σύστημα και COVID-19». Είναι μια πρωτοβουλία, μια δουλειά ερευνητική, η οποία στεγάζεται κάτω από την ερευνητική υποδομή Inspire. Στη συγκεκριμένη εργασία, την οποία θα σας παρουσιάσω, συμμετέχουν ερευνητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι ο καθηγητής ο κύριος Ηλιόπουλος. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο κύριος Λεωνίδας και ο κύριος Παπαδόπουλος. Από τον ιδιωτικό φορέα νευροδιάγνωση Τζάρτος είναι ο κύριος Σοκράτης και ο κύριος Ιωάννης Τζάρτος. Από την Πάτρα είναι ο κύριος Φαρσαλινός, ο κύριος Λαγουμιτζής, ο κύριος Αλεξανδρής, ο κύριος Χασάπης και ο Μιλών.
ενώ έχουμε και μία συνεργασία με το Imperial, με τον κύριο Γιώτη, η οποία έχει ξεκινήσει. Από την αρχή της εμφάνισης πανδημίας, υπήρξε μία πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την σχέση του καπνίσματος ή σχετικά με την πρόσληψη νικοτίνης και την πανδημία και τον κορονοϊό. Διατυπώθηκαν και εξακολουθούν να διατυπώνονται διάφορες υποθέσεις και διάφορες απόψεις για το κατά πόσον το κάπνισμα είναι επιβαρυντικός παράγοντας ή είναι προφυλακτικός παράγοντας. Έχουν διατυπωθεί και οι δύο απόψεις. Αυτό που μοιάζει να ξεκαθαρίζει σήμερα είναι ότι οι καπνιστές υποεκπροσωπούνται μεταξύ των νοσηλευμένων από COVID-19. Οι καπνιστές έχουν μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν από COVID-19, αλλά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν σοβαρή νόσο εφόσον τελικά νοσηλευθούν. Άρα λοιπόν, το κάπνισμα είναι επιβαρυντικός παράγοντας για βαριά νόσο μεταξύ του μικρότερου ποσοστού των καπνιστών που θα αναπτύξουν βαριά νόσο και που θα απαιτηθεί να νοσηλευθούν. Αυτά είναι, έχουν προκύψει από δημοσίευσεις τόσο δικές μας, που βλέπετε σε αυτή την εικόνα, όσο και άλλων ερευνητών που έχουν μελετήσει σειρές ασθενών. Και εδώ μπορείτε να δείτε ότι και η ομάδα αυτών των ερευνητών έχει βρει παρόμοια αποτελέσματα μετά από τα δικά μας. Το ερώτημα λοιπόν που γεννήθηκε σε εμάς όταν ξεκινήσαμε να δημοσιεύουμε και να διαπιστώνουμε αυτή τη συσχέτιση είναι γιατί να συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, αρκετά νωρίς, ήδη από τα τέλη Απριλίου, διατυπώσαμε τη θεωρία ότι ο ιός, ο κορονοϊός, ο SARS-CoV-2 στην περίπτωσή μας, μοιάζει να αλληλεπιδρά με το πολύ γνωστό σε όλους νικοτινικό χολινεργικό σύστημα. Και υπενθυμίζω ότι το νικοτινικό χολινεργικό σύστημα είναι το αποκαλούμενο αντιφλεγμονώδες μονοπάτι του οργανισμού, στο οποίο κυρίαρχο και κομβικό ρόλο, κυρίαρχη θέση, έχουν οι νικοτινικοί υποδοχής ακετιλοχολίνης. Τονίζω συνέχεια τη λέξη νικοτινικό χολινεργικό και νικοτινική υποδοχής για να το συσχετίσω με τα προηγούμενα συμπεράσματα τα οποία μιλούσαν για τη σχέση του καπνίσματος που για εμάς πλέον δεν είναι σχέση του καπνίσματος αλλά είναι σχέση της βασικής συστατικής δραστικής ουσίας του καπνίσματος που είναι η νικοτίνη. Άρα λοιπόν, με την υπόθεση την οποία διατυπώσαμε, είπαμε ότι ο κορονοϊός, εκτός από την κλασική προσβολή την οποία κάνει με αυτήν εδώ την πρωτεΐνη, την πολύ γνωστή σε όλους μας πρωτεΐνη ακίδα, την spike πρωτεΐνη, και την οποία βλέπετε εδώ σε μεγαλύτερη ανάλυση, εκτός λοιπόν από την προσβολή που κάνει τυπικά και πολύ γνωστά στα ανθρώπινα κύτταρα στην πρωτεΐνη που λέγεται ACE2, κάνει παράλληλα και μία δεύτερη προσβολή προς το νικοτινικό χολινεργικό μονοπάτι, δηλαδή προς τους νικοτινικούς χολινεργικούς υποδοχής. Εδώ βλέπετε την περιοχή της spike γλυκοπρωτεΐνης, εδώ με κόκκινο, είναι μία περιοχή που στην spike πρωτεΐνη ονομάζεται RBD, το κόκκινο. Είναι η receptor binding περιοχή. Και με μικρότερο, σε αυτό το μικρότερο τμήμα που βλέπουμε με το μπλε χρώμα, είναι το receptor binding motif. Άρα λοιπόν, η spike γλυκοπρωτεΐνη με αυτό το κομμάτι της έρχεται και δεσμεύεται στα μόρια των ανθρωπίνων κυττάρων που βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, τα ACE2, τους ACE2 υποδοχής. Εμείς λοιπόν, μελετώντας την δομή και την αλληλουχία της spike γλυκοπρωτεΐνης, είδαμε ότι εκτός από την περιοχή αυτή, την RBD, εντός όμως αυτής της περιοχής υπάρχει μία άλλη αλληλουχία, την οποία βλέπουμε εδώ με αυτές τις κίτρινες και κόκκινες σφαίρες, η οποία εδράζεται στα αμινοξέα 375-390, που μέσα στη spike γλυκοπρωτεΐνη έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη δομή, η οποία δομή αυτή θυμίζει τοξίνη φιδιών, όπως είναι τα φίδια κόμπρα, μπούγκαρους και άλλα κινέζικα φίδια. Έχει λοιπόν αποκτήσει μία δομή η οποία είναι δομή τοξίνης
όπως καλούνται three finger toxins, και αυτή λοιπόν η περιοχή της spike γλυκοπρωτεΐνης συμπεριφέρεται σαν να είναι δηλητήριο φυδιού και πηγαίνει και σύμφωνα με τα μοντέλα μας προσδένεται και δηλητηριάζει την συγκεκριμένη περιοχή των νικοτινικών υποδοχών ακετιλοχολίνης που καλείται toxin binding site. Άρα λοιπόν η spike γλυκοπρωτεΐνη του SARS-CoV-2 εκτός από την πρόσδεσή της με την RBD περιοχή πάνω στους AC2, με ένα κοντινό διπλανό τμήμα της πηγαίνει και τοξικώνει, δηλητηριάζει το νικοτινικό χολινεργικό μονοπάτι σε αυτούς εδώ τους υποδοχείς, οι οποίοι είναι οι υποδοχείς α7 νικοτινική υποδοχής. Έτσι λοιπόν αποδείξαμε με modeling, με μοντελισμό και όχι ακόμα με λύση δομής, ότι αυτό συμβαίνει και για αυτή την αλληλεπίδραση υπεύθυνη είναι μία περιοχή της spike γλυκοπρωτεΐνης μεταξύ των αμινοξέων 3,75 και 3,90. Άρα λοιπόν, βλέποντας την εικόνα του νικοτινικού χολινεργικού μονοπατιού, ο ιός για τον οποίο συζητάμε, επειδή αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς ακετιλοχολίνης, τους νικοτινικούς υποδοχείς ακετιλοχολίνης, διαταράσει την ομαλή λειτουργία τους, άρα το anti-inflammatory pathway, το αντιφλεγμονώδες μονοπάτι, το οποίο καθορίζεται από αυτούς τους υποδοχείς και από αυτό το πλήρες κύκλωμα, διαταράσσεται λόγω της παράλληλης τοξίκωσης που υφίστανται αυτοί οι υποδοχείς. Άρα το μονοπάτι αυτό δεν λειτουργεί καλά, άρα το anti-inflammatory δεν λειτουργεί καλά, άρα έχουμε εμφάνιση φλεγμονώδους αντίδρασης, η οποία εκφράζεται με αυτή την πολύ καλά περιγεγραμμένη, τον πολύ καλά περιγεγραμμένο καταράκτη κυταροκινών, αλλά και μια σειρά από άλλα συμπτώματα, τα οποία συνεχώς συζητούνται μεταξύ των κλινικών, ως τα ανεξήγητα και ανερμήνευτα συμπτώματα του κορονοϊού. Και έτσι λοιπόν, εφόσον αυτή η υπόθεση είναι σωστή, μετατρέπουν τον ιό από έναν περίεργο και ανερμήνευτο ιό όσον αφορά τη συμπτωματολογία που προκαλεί, σε έναν τυπικό ιό γρίπης που παράλληλα προσβάλλει και το νικοτινικό χολινεργικό σύστημα. Εμείς σε αυτή την εικόνα μπορούμε να δούμε σε λεπτομέρεια την αλληλεπίδραση της spike γλυκοπρωτεΐνης στο τμήμα 360-390 με το τμήμα του νικοτινικού υποδοχεία και τηλοχολίνης, που είναι το κομμάτι στο οποίο προσδένονται τα δηλητήρια φυδιού, δηλαδή είναι το toxin binding site, αλλά ταυτόχρονα είναι και το ligand binding site. Εκεί δηλαδή που δένεται η ακετιλοχολίνη, η νικοτίνη και άλλοι νικοτινικοί χολινεργικοί αγωνιστές. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η επιβατιδίνη, θα μπορούσε να είναι η γκαλανταμίνη και τόσα άλλα. Άρα, με αυτή τη θεωρία, εμείς εξηγούμε ότι οι καπνιστές, επειδή σε αυτή τη θέση που βλέπουμε στην εικόνα μας, έχουν προσδέσει στον υποδοχεία το νικοτινικό της ακετιλοχολίνης νικοτίνη, η προσβολή την οποία προκαλεί η spike γλυκοπρωτεΐνη δεν είναι εφικτή. Γι' αυτό τον λόγο οι καπνιστές εμφανίζονται με μειωμένης έντασης συμπτώματα εκ του χολινεργικού και άρα μειωμένη ανάγκη για νοσηλεία. Στην περίπτωση που ένας καπνιστής παρόλα αυτά νοσηλευθεί, λόγω του ότι από το σημείο της νοσηλείας του και μετά αυτή η θέση αδειάζει από νικοτίνη και επειδή σε αυτούς τους ανθρώπους η υποδοχής ακετιλοχολίνης, η νικοτινική υποδοχής είναι υπερεκφρασμένη, ο ιός βρίσκει πρόσφορο έδαφος και προσβάλλει αυτή την περιοχή που εδώ βλέπετε. Παράλληλα με τις δικές μας δουλειές, λίγο αργότερα άρχισαν να δημοσιεύονται papers στα οποία περιγράφεται η αλληλεπίδραση συγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων με την spike γλυκοπρωτεΐνη και εδώ βλέπουμε ένα πολύ γνωστό αντίσωμα, το CR3022, το οποίο έχει απομονωθεί από ασθενή που έπασχε από SARS-CoV, αυτόν που εμφανίστηκε το 2003, τον πρώτο κορονοϊό,
Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το αντίσωμα προσδένεται στον SARS-CoV-2 ιό και μάλιστα εδώ βλέπουμε τις βαριές και ελαφριές αλυσίδες αυτού του αντισώματος και εδώ βλέπουμε τα αμινοξέα τα οποία πηγαίνει και καλύπτει αυτό το αντίσωμα. Και μπορεί κανείς να δει ότι αυτά τα αμινοξέα στην πλειονότητά τους, δηλαδή ο επίτοπος στον οποίο δένει αυτό το αντίσωμα, είναι ο χολινεργικός επίτοπος που εμείς περιγράψαμε. Είναι όλα μεταξύ 3,70, 72, 80, όλη αυτή η περιοχή είναι αυτή η περιοχή. Και πρόκειται για μια υπερσυντηρημένη περιοχή, την οποία βλέπουμε εδώ, είναι το 3,70-3,90 και μάλιστα είναι συντηρημένη σχεδόν 93% με τον κορονοϊό της προηγούμενης επιδημίας, σε αντίθεση με την RBD περιοχή, η οποία δεν είναι η υπόλοιπη RBD, δεν είναι τόσο συντηρημένη, αλλά είναι της τάξης του 80-83%. Μία επόμενη ομάδα, λίγο αργότερα, δημοσίευσε για ένα άλλο αντίσωμα, το COV-α1 έως 16, το οποίο και αυτό βρίσκεται να προσδένεται στον ίδιο επίτοπο που μόλις εμείς έχουμε περιγράψει ως τον επίτοπο που αλληλεπιδρά με τους νικοτινικούς υποδοχή ακετιλοχολίνης. Άρα λοιπόν, τα βήματα στα οποία βρισκόμαστε τώρα είναι να, με τη βοήθεια modeling, να σχεδιάσουμε αντισώματα τα οποία να αλληλεπιδρούν με αυτήν την περιοχή της spike γλυκοπρωτεΐνης και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι αυτά τα αντισώματα έχουν αντίστοιχη ικανότητα πρόσδεσης και για τον κορονοϊό τον 1, γιατί ο επίτοπος τον οποίο αναγνωρίζουν είναι παραπλήσιος. Βέβαια, δεν πάβει οι μελέτες μας να έχουν αυτή τη στιγμή κάποιους περιορισμούς. Είναι προφανώς μία υπόθεση, την οποία σε πειράματα ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε. Θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική η ύπαρξη κλινικών δεδομένων, δηλαδή η χορήγηση νικοτίνης ή νικοτινικών χολινεργικών αγωνιστών σε κλινικές δοκιμές. Εχθές ήρθαν στα χέρια μου κάποια πρώτα ευρήματα από μία ομάδα στην Νότια Αμερική, οι οποίοι χρησιμοποιούν δύο σκευάσματα τα οποία είναι πλούσια σε νικοτινικούς χολινεργικούς αγωνιστές, είτε νικοτίνη αλλά και άλλους φυτικά προϊόντα. Για τα δύο βασικά συμπτώματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, η αγευσία και η ανοσμία, τα προκαταρτικά αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε τα πειράματα για να αποδείξουμε την απευθείας αλληλεπίδραση της spike γλυκοπρωτεΐνης με τον νικοτινικό υποδοχή ακετιλοχολίνης και γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε ψευδοϊούς και κύτταρα τα οποία εκφράζουν διάφορους υποδοχή στην επιφάνειά τους. Έχουμε κάνει προτάσεις για κλινικές δοκιμές νικοτίνης και βαρενικλίνης. Έχουν ήδη ξεκινήσει όχι οι δικές μας προτάσεις, αλλά άλλων παγκόσμια. Έχουμε συνθέσει αυτόν τον επίτοπο σε πεπτίδιο και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία διαγνωστική μέθοδο για να απομονώνουμε συγκεκριμένα αντιεπίτοπου αντισώματα που περιγράψαμε πριν. Και είμαστε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Weizmann στο Ισραήλ για να μας παράξουν τα αντισώματα που έχουμε υπολογίσει ως πολύ χρήσιμα για την αναγνώριση αυτής της περιοχής. Άρα, κλείνοντας, ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μας η COVID-19 πανδημία προφανώς είναι μία νόσος που δεν είναι μία τυπική λίμωξη, αλλά προκαλεί διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος και υπερφλεγμονή. Πιστεύουμε ότι το νικοτινικό χολινεργικό σύστημα είναι ένας βασικός συντελεστής αυτής της ανοσοαπόκρισης. Είναι πλέον δεδομένο ότι υπάρχει υποεκπροσώπηση των καπνιστών στους ασθενείς που νοσηλεύονται, αλλά ο κίνδυνος για τη ζωή τους εφόσον νοσηλευτούν είναι πολύ μεγαλύτερος. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε διαδικασία να παρασκευάσουμε μια σειρά από μόρια επιλογής και τα οποία θα φτιάχνονται μετά από σχεδιασμό καθοδηγούμενο από την δομή, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε την υπόθεσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την Πάτρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουλά. Δεν ξέρω για τους συμμετέχοντες, αλλά εγώ κρατάω, έχω κρατήσει ήδη κάποιες ερωτήσεις να αφήσω στο τέλος. Συγγνώμη, ακούω τον εαυτό μου για κάποιο λόγο. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Μπορείτε να σταματήσετε το share screen, γιατί θα δώσουμε τώρα το λόγο στον επόμενο μιλητή. Περνάμε στην επόμενη ενότητα που είναι για τα βιοτρική και εργαλεία, δράση και εργαλεία. Επόμενος μιλητής είναι ο κύριος Δημήτρης Θάνος, ερευνητής και πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Ο λόγος δικό σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, καλό απόγευμα μάλλον. Πολλά συγχαρητήρια στο Αθηνά και στο Γιάννη Ιωαννίδη και σε σένα, Έλλη, για αυτή την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρατε εν καιρό εναπαρχή εγκλισμού μάλλον. Βεβαίως δεν το ξέρατε, αλλά πέσαμε πάνω στον εγκλισμό. Αυτό το οποίο έχω προγραμματίσει για σήμερα είναι να σας περιγράψω έτσι με πολύ αδρό και με πολύ περιληπτικό τρόπο τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη διάγνωση για τον κορονοϊό. Πώς αλλάζει το slide τώρα? Δεν μπορώ να αλλάξω το slide. Μπορείτε να πατήσετε το... Είτε πατάτε το ποντίκι, το δεξί, αριστερό κλικ, είτε με το... Α, εντάξει, ωραία, εντάξει, θα το κάνει με το ποντίκι, όχι με το... Ωραία, κλικ. Ωραία, ωραία. Ναι, ωραία. Ο ιός, λοιπόν, ο κορονοϊός είναι ο γνωστός SARS-CoV-2. Εδώ βλέπετε τη δομή του, βλέπετε την περίφημη ακίδα, τη spike πρωτεΐνη, για την οποία ακούσαμε τόσα πριν, η οποία είναι εκείνη, και είναι εκείνη που λόγω αυτής ο ιός προσκολάται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος, διότι τα πιο πολλά από αυτά εκφράζουν τον υποδοχέα, ακούσατε για αυτόν, τον ACE2. Έχει ένα μόριο RNA, το γενετικό του υλικό είναι ένα μόριο μονόκλωνο, μόριο RNA, το οποίο έχει μήκος 30, περίπου 30.000 βάσεις. Ο ιός εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα κυρίως μέσω της αναπνευστικής οδού, και εδώ βλέπετε πως εισέρχεται από τη μύτη, από το στόμα αλλά και από τα μάτια, και βεβαίως στη συνέχεια μολύνει τα κύτταρα του πνεύμονα, και όταν το κάνει αυτό τότε δημιουργεί διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της νόσου, δηλαδή την εκδήλωση αυτής της ασθένειας που έχει ονομαστεί COVID-19. Τώρα βέβαια δεν μολύνει μόνο το αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος. Όπως γνωρίζουμε πλέον, ο ιός αυτός έχει μία πλειοτροπική δράση και μπορεί βεβαίως να επηρεάσει το νευρολογικό, το νευρικό σύστημα, το μυϊκό σύστημα, το πεπτικό σύστημα, αλλά ακόμα και το καρδιακό σύστημα. Έχει δηλαδή προκαλεί τέτοιου τύπου ανομαλίες και επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή επηρεάζει, όπως πλέον τείνουν να πιστεύουν οι γιατροί αλλά και οι ερευνητές, ότι έχει μία καθολική επίδραση στην φυσιολογία πολλών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Τώρα, στο αριστερό μέρος, συγγνώμη για την πολυπλοκότητα του slide, αλλά στο αριστερό μέρος βλέπετε αυτό που λέμε τη γενετική χαρτογράφηση του ιού, περιλαμβάνει πάρα πολλές πρωτεΐνες, τις οποίες κωδικοποιεί, αφού εισέλθει μες τα κύτταρα, αυτός είναι ο κύκλος ζωής του ιού, αλλά ο λόγος που είναι τόσο, έχει τόσο αρνητική επίδραση στην φυσιολογία των,
των κυττάρων είναι ότι επηρεάζει σχεδόν οποιαδήποτε βασική λειτουργία των κυττάρων. Παραδείγματος χάρη, όπως βλέπετε εδώ, μπορεί και επηρεάζει το splicing, δηλαδή την ορίμανση των RNA, σε αυτήν την φυσιολογική διεργασία. Εδώ μία πρωτεΐνη του, η οποία ονομάζεται NSP16, επηρεάζει αυτή τη διαδικασία, οπότε δεν μπορούν να παραχθούν μηνύματα RNA που λέμε εμείς οι βιολόγοι, τα οποία στη συνέχεια μεταφράζονται για να παραχθούν πρωτεΐνες και οι πρωτεΐνες βεβαίως να εκτελέσουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Όλα αυτά τα βήματα μπορούν και επηρεάζονται μέσα στα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό από διάφορες πρωτεΐνες του ιού, όπως η 16, η 1, η 9 και η 8. Ένα από αυτά, μία από αυτές τις πρωτεΐνες, θα το δούμε αυτό προς το τέλος της ομιλίας, η οποία επηρεάζεται, είναι η παραγωγή της ιντερφερόνης αλφα-βήτα και της ιντερφερόνης λάμδα. Θα έρθω σε αυτό ακριβώς στις δύο τελευταίες διαφάνειες. Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη πλέον ότι αυτός ο ιός μολύνει περίπου όλα τα κύτταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα του, ο οποίος είναι ευρέως εκφραζόμενος σε διαφορετικά κύτταρα και όταν κατορθώσει και εισέλθει μέσα στα κύτταρα μπορεί και επηρεάζει σχεδόν όλες τις βασικές λειτουργίες του κυττάρου. Τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, όπως ξέρετε, στις αρχές Μαρτίου βιώσαμε το πρώτο κύμα κορονοϊού. Βλέπετε εδώ τα στοιχεία, είναι τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν τον αριθμό των κρουσμάτων κατά το πρώτο κύμα του εγκλεισμού, και εδώ βλέπετε το δεύτερο κύμα και χτες. Θα σας δείξω στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε τις τελευταίες δύο εβδομάδες μία δραματική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και από τις αρχές ή τα μέσα Αυγούστου έχει ξεκινήσει το δεύτερο κύμα του ιού. Προχτές είχαμε 33.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας, δηλαδή εκείνα τα οποία ήταν ενεργά, και αν υπολογίσει αυτό το νούμερο όπως έχετε ακούσει και όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι περίπου από μισή έως μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο, διότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος σε όλο τον πληθυσμό. Και βεβαίως όπως ακούσατε σήμερα πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το lockdown, το γενικευμένο lockdown στη χώρα. Όταν το πρώτο κύμα του κορονοϊού ήταν σε έξαρση, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2020 μία εμβληματική δράση, την έναρξη της εμβληματικής δράσης για την επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης του ιού και αντισωμάτων, και καθώς επίσης και αλληλούχησης των ιικών γονιδιωμάτων και της γενετικής ανάλυσης των ασθενών. 10 φορείς αποτελούν μέλη της εμβληματικής, με το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό, το ΙΒΕΑ και το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης, να αποτελούν τους τρεις πυλώνες επάνω στους οποίους στηρίχτηκε η εμβληματική, της οποίας βλέπετε εδώ στο κέντρο της διαφάνειας το λόγο. Ποιοι είναι οι στόχοι της εμβληματικής? Ήταν η ανάπτυξη και είναι αξιόπιστων μεθόδων μοριακής και ανοσολογικής ταυτοποίησης του ιού, η δημιουργία μιας βιοτράπεζας από ασυμπτωματικούς και συμπτωματικούς, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο της εθνικής υποδομής για τις βιοτράπεζες, του BBMRI-GR, τη χαρτογράφηση της γενετικής ποικιλομορφίας του ιού που κυκλοφορεί στη χώρα μας, το περίφημο Virom, και συσχέτιση του Virom, δηλαδή των μεταλλάξεων του ιού, με την εκδήλωση των συμπτωμάτων και την έκβαση της νόσου, χαρτογράφηση της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου DNA από δείγματα ασθενών και ασυμπτωμάτων
και ασυμπτωματικών και πάντοτε με συσχέτιση αυτή των ευφρημάτων με την εκδήλωση των συμπτωμάτων και της έκβασης της νόσου. Έχουμε παραδείγματα γιατί μερικοί νοσούν βαρέως, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ενώ άλλοι νοσούν πολύ ελαφρά, αν και κάποιοι από αυτούς έχουν υποκείμενες νόσους. Βεβαίως να ταυτοποιήσουμε τα β και τα ταφ, τους αντιγονικούς υποδοχής για τα β και ταφ λεμφοκύτταρα, με σκοπό να αντιληφθούμε πώς ακριβώς συγκροτείται η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, να αναπτύξουμε βάσεις κλινικών δεδομένων σχετικών με την επιδημία στη χώρα μας και βεβαίως η ανάλυση και η ενοποίηση όλων αυτών των δεδομένων με σκοπό να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την παθογένεια της λίμωξης και το πολύ σημαντικό να αναδείξουμε προβλεπτικούς δείκτες έκβασης της νόσου. Και βεβαίως αν κάποια από αυτά μπορεί να έχει κάποια εμπορική δυνατότητα αξιοποίησης, αυτή να μπορέσουμε να την, να την πραγματοποιήσουμε. Να πάμε τη εμβληματική κατόρθωσε μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να στήσουμε μία μέθοδο μοριακής διάγνωσης από χρησιμοποιώντας εχώρια αντιδραστήρια, δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιήσουμε kit, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του κόστους πραγματοποίησης μιας μοριακής εξέτασης, της περίφημης PCR για αυτούς που δεν είναι στον τομέα, αλλά έχουν ακούσει. Και μέχρι προχθές τα τρία εργαστήρια, δηλαδή το ΕΚΠΑ, το Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβριολογίας, το ΙΒΕΑ και το ΕΚΕΤΑ, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει 86.000 περίπου, σήμερα είναι γύρω στις 90.000 εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά βλέπετε από πού λαμβάνουν δείγματα το κάθε ένα από τα ιδρύματα, πήρε 4 μήνες περίπου τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς της χώρας να ενεργοποιηθούν ούτως ώστε να στέλνουν δείγματα στην εμβληματική από τον Απρίλιο, στα τέλη Αυγούστου πήραμε τα πρώτα δείγματα. Και βλέπετε, παραδείγματος χάρη για το ΙΒΕΑ, που θα δώσω λίγο μεγαλύτερη έμφαση, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σήμερα είναι γύρω στις 39.000 εξετάσεις και όλα τα δείγματα, σχεδόν το 95% αυτών, είναι από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, που σημαίνει από όλα τα νοσοκομεία της περιοχής Αθηνών και όλα τα κέντρα υγείας της περιοχής Αθηνών, εκτός του νοσοκομείου του Λαϊκού και του Ευαγγελισμού. Όλα τα άλλα νοσοκομεία κάθε μέρα στέλνουν περί τα 1.500 δείγματα προς εξέταση στο Ίδρυμα, εδώ στο ΙΒΕΑ. Και βεβαίως το ΕΚΠΑ και το ΕΚΕΤΑ λαμβάνουν δείγματα από τον ΕΟΔΗ, αλλά και από άλλους φορείς, δηλαδή από γυροκομεία, συλλόγους κλπ. Εδώ βλέπετε από τότε που ξεκινήσαμε περίπου, κοιτάξτε μια περιοδικότητα στον αριθμό των δειγμάτων που λαμβάνονται και αυτό έχει να κάνει με τα Σαββατοκύριακα, όπου βλέπετε μια μεγάλη κοιλάδα, αυτή είναι Σαββατοκύριακο και βλέπετε με μπλε τα δείγματα τα οποία λαμβάνονται, τα δείγματα τα οποία ελέγχονται μάλλον στη χώρα μας, όλα τα δείγματα που ελέγχονται στη χώρα μας ανά ημέρα. Και βλέπετε πόσα από αυτά βρίσκονται να είναι θετικά για τον κορονοϊό και προσέξτε τη βδομάδα εδώ από τις 19 Οκτωβρίου αυτή τη σημαντική αύξηση του αριθμού των θετικών δειγμάτων. Τα θετικά δείγματα, ο αριθμός είναι ο πορτοκαλής δείκτης εδώ στο δεξιό, ενώ ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων αναφέρεται στα μπλε νούμερα που τα βλέπετε στο μπλε άξονα από αριστερά. Και εδώ βλέπετε παραδείγματος χάρη την ίδια ανάλυση ως για το ΙΒΕΑ. Εμείς λαμβάνουμε δείγματα όπως είπατε από την πρώτη ΥΠΕ και βλέπετε πόσο
πόσο σημαντική είναι η αύξηση των βηγμάτων τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά κάθε μέρα, έως 190 βήγματα διαγιγνώσκονται θετικά στην περιοχή Αθηνών κάθε μέρα, και τα βήγματα αυτά, όπως σας είπα, προέρχονται από την πρώτη ΥΠΕ, από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια Αθηνών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, εκτός βέβαια από τη διάγνωση και τη τιμωριακή και την ανοσολογική, μακάρι να ήταν εδώ ο Βασίλης ο Γοργούλης, ο καθηγητής στο ΕΚΠΑ, να παρουσίαζε τις πολύ σημαντικές την πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία έχουμε στην ανάπτυξη αντισωμάτων για την μελέτη του κορονοϊού στον πληθυσμό. Αλλά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να κατανοήσουμε την ασθένεια είναι να κατανοήσουμε πώς ο ιός, ο άνθρωπος, τα ανθρώπινα κύτταρα και το περιβάλλον εμπλέκονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχουμε την εκδήλωση της ασθένειας. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος δείχνει πώς αυτοί οι τρεις διαφορετικοί παράγοντες εμπλέκονται μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και εκδηλώνεται ασθένεια ή δεν εκδηλώνεται ασθένεια. Και θα αρχίσω με τον ιό. Αυτό είναι το περίφημο βάιρομ, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και το οποίο προβλέπεται από την εμβληματική η μελέτη του. Θέλω να σας ενημερώσω ότι από τότε που πήραμε τα πρώτα θετικά δείγματα, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου, στο Ίδρυμα και στο Greek Genome Center, το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής, το οποίο υπάρχει στο ΙΒΕΑ, είναι το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα κέντρο γονιδιωματικής στη χώρα μας, έχει ήδη στηθεί η τεχνολογία και ήδη έχουν γίνει τα πρώτα 1000 δείγματα sequencing του κορονοϊού. Θα σας μιλήσω σήμερα για τα πρώτα 170, τα οποία είχαν συλλεχθεί την εποχή του πρώτου κύματος, δηλαδή του πρώτου lockdown. Τα δείγματα αυτά συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τα συλλέξαμε από τα κέντρα αναφοράς και θα σας πω από πού ήταν, και στη συνέχεια έγινε αυτή η φυλογενετική ανάλυση, η οποία δείχνει τη σχέση του κάθε ενός ιού που έχει απομονωθεί από έναν άνθρωπο σε σχέση με τον ιό ο οποίος έχει απομονωθεί από έναν άλλον άνθρωπο, είτε στην ίδια περιοχή είτε από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Έχει στηθεί το λεγόμενο workflow, δεν θα μιλήσω η επεξεργασία τους. Όπως βλέπετε, τα χρώματα αντιστοιχούν στις διαφορετικές περιοχές. Παραδείγματος χάρη, δείτε τη Λάρισα, πώς τα δείγματα αυτά έρχονται μαζί, κάνουν cluster, όπως λέμε μαζί, τα οποία δείχνουν συγγένεια. Κοιτάξτε και την Αθήνα, η οποία ναι μεν έχει το μισό πληθυσμό της χώρας και λαμβάνει input από διαφορετικές περιοχές, ή είχε λάβει την εποχή που συλλέχθηκαν τα δείγματα, και πάλι αυτά τείνουν να βρίσκονται μαζί, ή ακόμα και την Πάτρα, όπως βλέπετε υπάρχει ένα clustering, δηλαδή δείχνει ότι την εποχή του lockdown όποια διασπορά έγινε εντός του lockdown, εντός των περιορισμένων περιοχών, και βεβαίως δεν υπήρξε διασπορά στις υπόλοιπες περιοχές, πράγμα το οποίο ουσιαστικά δικαιολογεί την ανάγκη για το lockdown, και αυτό με μεμοριακό έλεγχο. Εδώ βλέπετε τα ίδια δεδομένα με άλλο τρόπο. Κοιτάξτε η Αθήνα πώς κάνει και αυτή κλάστερ μαζί, παρά το ότι έχει το μισό πληθυσμό της χώρας, η Λάρισα, η Αλεξανδρούπολη και η Πάτρα. Και εδώ είναι τα ξένα δείγματα από το εξωτερικό, τα οποία εμφανίζονται απομακρυσμένα, δηλαδή να έχουν μακρά σχέση τα πιο πολλά από αυτά με τους ελληνικούς ιούς, με μία εξαίρεση, αυτά τα δείγματα εδώ, τα οποία νομίζω ένα ή δύο από αυτά προέρχονται από την Ισπανία. Αλλά για αυτά θα έχουμε περισσότερα στοιχεία σε μεταγενέστερη φάση. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει την αλληλούχηση άλλων 280 νομίζω ιών από το πρώτο κύμα και 500 ιούς από το δεύτερο κύμα από την περιοχή των Αθηνών.
το δεύτερο κύμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Ο σκοπός είναι να πραγματοποιήσουμε την ανάλυση σε 3.500 διαφορετικούς ιούς. Γιατί ο στόχος μας, ο απότερος στόχος της εμβληματικής αλλά και επιστημονικός, είναι γιατί κάποιοι ασθενούν βαρέως και κάποιοι άλλοι όχι. Και βεβαίως είναι προφανές ότι θα πρέπει να δοθεί, και έτσι είναι, η έμφαση στους ανοσολογικούς μηχανισμούς. Και το σχέδιο το οποίο έχουμε ετοιμάσει και το οποίο δουλεύουμε πολύ έτσι έντονα, φαίνεται διαγραμματικά στην διαφάνεια αυτή, είναι η χρήση τεχνολογιών εχμής, παίρνοντας δεδομένα από ασθενείς ή από φυσιολογικούς, και στη συνέχεια τους ασθενείς τους μοιράζουμε σε δύο κατηγορίες, αυτούς οι οποίοι μπαίνουν μες στις εντατικές και εκείνους οι οποίοι το περνάνε πολύ ελαφρά ή είναι ασυμπτωματικοί. Και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνολογίες εχμής, όπως είναι το Next Generation Sequencing, όπως είναι φασματοφωτομετρία μάζας, θα σας πω για αυτό, αλλά και εφαρμόζοντας όλες τις γνώσεις και τις εξειδικεύσεις τις οποίες έχουμε στη μελέτη βιολογικών μηχανισμών, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο προβλεπτικό συμπέρασμα, να έχουμε μία πρόβλεψη και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε μοριακά για ποιο λόγο αυτός ο ιός εμφανίζεται να έχει τόσο μεγάλη παθογένεια. Βεβαίως, όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία σχεδόν με όλα τα νοσοκομεία των Αθηνών, αλλά και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, και θα ελπίζω σε μια επόμενη συνάντηση, σε μια επόμενη ευκαιρία, σας πω μερικά πολύ ενδιαφέροντα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα από τη Λάρισα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, γιατί ο ιός, όπως ακούσατε και από την προηγούμενη ομιλία, προκαλεί μια υπερ ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος. Και ο λόγος ήταν για ποιο λόγο προκαλεί αυτή την υπερενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος. Πού οφείλεται αυτή η υπερενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος. Η μόλυνση με τον ιό δημιουργεί, έχει ως αποτέλεσμα την υπερέκφραση κύτταρο κοινών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα το ανοσολογικό σύστημα να γίνεται υπερευαίσθητο και να είναι αυτό, δηλαδή αυτός ο γνωστός καταράκτης κυταροκοινών, όπως ονομάζεται, να είναι αυτός ο υπεύθυνος ο οποίος δημιουργεί όλες αυτές τις πολύ κακές για τη φυσιολογία των οργάνων καταστάσεις φλεγμονής. Η μέθοδος την οποία ακολουθούμε είναι ότι συλλέγουμε δείγματα από 3.500 ασθενείς. Τα δείγματα αυτά τα γονοτυπούμε χρησιμοποιώντας 750.000 πολυμορφισμούς στις ειδικές εγκαταστάσεις του κέντρου γονιδιωματικής, από όπου εξάγουμε αποτελέσματα και τα οποία αποτελέσματα ομαδοποιούμε ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου, με αποτέλεσμα να έχουμε καταγεγραμμένους πολυμορφισμούς οι οποίοι να συνδέονται, οι γενετικές ποικιλομορφίες οι οποίες να συνδέονται με το αν κάποιος έχει νοσήσει βαριά ή όχι. Ταυτόχρονα συλλέγουμε ακραίες περιπτώσεις ασθενών, οι οποίες έχουν υπολογίσει 100, οι οποίοι θα είναι αυτοί τους οποίους ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι νοσούν πολύ βαριά ενώ δεν έχουν κανένα υποκείμενο νόσημα, και ασθενείς οι οποίοι νοσούν πολύ ελαφριά, οι οποίοι μπορεί και να έχουν υποκείμενο νόσημα, ή πολύ νέους οι οποίοι νοσούν βαριά, νέους σε ηλικία, ή μεγαλύτερους σε ηλικία οι οποίοι νοσούν ελαφρά.
Και στη συνέχεια έχουν ήδη ξεκινήσει, γι' αυτό σας είπα τα πολύ ενδιαφέροντα από τη Λάρισα, αποτελέσματα, την αλληλούχηση του πλήρους γονιδιώματος, όλου του DNA και των 3 δισεκατομμυρίων βάσεων που, από τις οποίες συνίσταται το DNA, το ανθρώπινο DNA, το ανθρώπινο γονιδίωμα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο σε εξειδικευμένες μηχανές, όπως είναι αυτή εδώ, και στη συνέχεια αναλύονται τα δεδομένα στο υπερυπολογιστικό σύστημα που διαθέτει το Ίδρυμα. Και φτάνω στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την μελέτη του immune profiling, δηλαδή τη μελέτη όλων των διαφορετικών τύπων κυττάρων από τα οποία υπάρχουν σε ασθενείς ή σε φυσιολογικούς, οι φυσιολογικούς ανθρώπους για έλεγχο, για control όπως λέμε, από τους οποίους οι οποίοι υπάρχουν κυκλοφορούν, είναι στην κυκλοφορία σε ασθενείς και φυσιολογικούς. Και αυτό γίνεται με αυτή την πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία, το ELIXIR, το οποίο είναι cytometry by time of flight, το cytophy mass cytometry όπως λέγεται, με το οποίο μπορούμε και αναλύουμε έως και 50 παραμέτρους σήμερα ανά κύτταρο. Και πολύ σύντομα θα υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα για να φτάσουμε έως 135, που είναι και το θεωρητικό maximum στην ανάλυση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί να φανταστείτε, χωρίς αυτό το μηχάνημα, το maximum το οποίο μπορούμε να πάμε ανά κύτταρο είναι μέχρι 7 ή 8. Με αυτό μας δίνεται μια ειδική δυνατότητα, είναι μια ιδιαίτερη τεχνολογία, όπου μπορούμε να φτάσουμε σήμερα έως 50. Και το κάναμε. Εδώ βλέπετε πώς ξεχωρίζουν τα κύτταρα, διαφορετικές ομάδες κυττάρων, οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών ατόμων, και μέσα από αυτές μπορούμε και απομονώνουμε διαφορετικούς πληθυσμούς κυττάρων, οι οποίοι επηρεάζονται εξειδικευμένα από την νόσο, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε ποιος είναι εκείνος εκεί ο συγκεκριμένος κυταρικός πληθυσμός, ο οποίος επηρεάζεται από την μόλυνση με τον κορονοϊό. Και τα αποτελέσματα, ήδη η πρώτη εργασία είναι από την ομάδα του ερευνητή μας, του ερευνητή Α βαθμίδας, του Ανδρεάκου, ο οποίος σε συνεργασία με τον Τζιόδρα, με τον Σωτήρη, έχουν ταυτοποιήσει για ποιο λόγο οι ασθενείς οι οποίοι μολύνονται με τον κορονοϊό έχουν αυτή την πολύ έντονη ανοσολογική αντίδραση. Και ο κύριος λόγος είναι, έδειξαν ότι ο κορονοϊός όταν εισέρχεται μέσα στα κύτταρα εμποδίζει την παραγωγή ή καθυστερεί την παραγωγή της ιντερφερόνης αβ και της ιντερφερόνης λάμδα, δηλαδή ελαττώνεται αυτό που λέμε innate immune response, και στη συνέχεια για να ανταποκριθεί το σύστημα, να ισορροπήσει το σύστημα, έχουμε αυτή την υπερδιέγερση των φλεγμονωδών, της φλεγμονώδους αντίδρασης με την παραγωγή κυταροκινών, αυτές οι οποίες ονομάζονται, αυτό το οποίο ονομάζουμε όλοι cytokine storm, το οποίο όμως έχει πολύ κακή, έχει πολύ κακό αποτέλεσμα, έχει πολύ κακή επίδραση στη φυσιολογία των οργανισμών, διότι παρατείνει το χρόνο νοσηλείας στα νοσοκομεία και βεβαίως δημιουργεί όλες αυτές τις αναπνευστικές δυσκολίες. Σε αντίθεση με τον κοινό ιό της γρίπης, όπου η μόλυνση των κυττάρων, των ιδίων κυττάρων με τον ιό της γρίπης έχει ως αποτέλεσμα μία γρήγορη αντιϊκή αντίδραση, οπότε παράγεται πολύ ιντερφερόνη, η οποία ιντερφερόνη έχει όπως ξέρετε αντιϊκή δράση, καταπολεμά τον ιό και δεν υπάρχει ανάγκη για αυτή την υπερδιέργερση του ανοσολογικού συστήματος για να ισορροπήσει
την κακή πρώτη φάση στον κορονοϊό, να υπερδιεγερθεί το ανοσολογικό σύστημα στην περίπτωση αυτή, διότι έχει ήδη διεγερθεί πρωτύτερα το innate, η έμφυτη ανοσολογική απάντηση. Και βεβαίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα το καλύτερο κλινικό outcome. Αυτή η εργασία είναι ήδη υποδημοσίευση στο αρκετά καλό, στο πολύ καλό, όχι αρκετά καλό, στο πολύ καλό, στο εξαιρετικό περιοδικό Nature Immunology. Εκείνο το οποίο και τελείωσα, εκείνο το οποίο προσπάθησα να κάνω, ήταν να σας παρουσιάσω, να κάνω μία σύνοψη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών από την κλινική, από τη διαγνωστική πρακτική στην έρευνα και πώς αυτή η έρευνα την οποία κάνουμε εδώ μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη κλινική πράξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όντως η παρουσίαση. Είδαμε και τις διαφορετικές ροές εργασίας μέσα από αυτές, μέσα από τα σλέτσες. Είδαμε και τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν και που θα πρέπει να αναπτυχθούν και αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή για τη βέλτιστη ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Δημοκράτη Καραμήτρο, ο οποίος είναι επικεφαλής της Μονάδας Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Υγειονομικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο του Παστέρ. Και έχουμε να ενημερώσω ότι έχουμε μόνο 20 λεπτά, οπότε αν είναι εύκολο, και συγγνώμη που είσαστε τελευταίος ομιλητής, οπότε πέφτει σε εσάς το βάρος, αν είναι να ολοκληρώσουμε λίγο πιο νωρίς, στο 12 λεπτό την ομιλία. Ευχαριστώ. Σας ακούμε από πολύ μακριά. Τώρα λίγο καλύτερα. Με ακούτε? Ακούγεται, ναι. Ωραία. Θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο δυνατό. Πιο δυνατά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για την πρωτοβουλία και την διοργάνωση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτή τη διημερίδα και στο εκλεκτό αυτό πάνελ ομιλητών και να έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Δημοκράτης Καραμήτρος. Είμαι υπεύθυνος της Μονάδας Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενετικής. Είμαι ουσιαστικά η μονάδα αλληλούχησης NGS που έχει αναπτύξει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Όπως βλέπετε εδώ στον τίτλο, τον σύντομο αυτό τίτλο, και ίσως έχετε ακούσει, πέρυσι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το Ινστιτούτο έχει πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση όλων των μεγάλων προκλήσεων και τη δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα στην αντιμετώπιση της φυματίωσης με την ανάπτυξη εμβολίων, στο δάγκιο πυρετό, στην επιδημία της κολέρας στην Ασυνία, και φυσικά στις πρόσφατες πανδημίες, επιδημίες της γρήπης και ούτω καθεξής. Με την αλλαγή λοιπόν του αιώνα για εμάς, ήρθε και αυτή η πρωτοφανής απειλή που ακούει στο όνομα SARS-CoV-2 και COVID-19 και ήταν φυσικό να το πάρουμε, θα λέγαμε, προσωπικά λόγω της παράδοσης την οποία έχουμε. Συγγνώμη, δεν ακούγεστε καθαρά, εξακολουθείτε. Με ακούτε? Αν είναι λίγο πιο... Με ακούτε τώρα? Πιο δυνατά, μιλάτε, σας ακούμε. Προσπαθώ. Ωραία, όπως ξέρετε, συμμετέχουμε, και όπως είπε και ο κ. Στάνος, συμμετέχουμε στην εμβληματική δράση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δραστηριοποιείται σε μια σειρά άλλων ερευνητικών δράσεων που δεν έχουν άμεση σχέση με την εμβληματική δράση και τις οποίες θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω εντάχει. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή τα εργαστήρια δημόσιας υγείας ανταποκρίθηκαν στο ξέσπασμα αυτής της επιδημίας πολύ πριν μάλιστα εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα. Το εργαστήριο δημόσιας υγείας είχε αναπτύξει τις περισσότερες real-time PCR που απαιτούνται για την ανίχνευση του ιού, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και αν το εργαστήριο δημόσιας υγείας δεν ήταν το πρώτο, ήταν σίγουρα από τα πρώτα εργαστήρια
που ανέπτυξαν αυτές τις δράσεις και ετοιμάστηκε εγκαίρως. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το εργαστήριο Βιοασφάλειας 3, το οποίο υπάρχει στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και είναι ένα από τα λίγα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια, αφού οργανώθηκαν φυσικά τα logistics, ολόκληρο το Ινστιτούτο ουσιαστικά αφιερώθηκε στο screening των δειγμάτων. Αυτή τη στιγμή, μόνο στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχουν αναλυθεί περισσότερες από 100.000 δείγματα με real-time PCR και αρκετά ακόμα μανοσολογικούς ελέγχους, μόνο από 1.000, το ξέρω μέσω μιας μελέτης που συμμετέχουν. Ταυτόχρονα έχουμε συμμετάσχει στην ανάπτυξη μεθόδων μοριακής ανίχνευσης του ιού, εναλλακτικών μεθόδων, μέσω τεχνολογιών που βασίζονται, μέσω αντιδράσεων που βασίζονται στη LAMP PCR και μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας που υπάρχει, έγινε μια μεταανάλυση σχεδόν όλων των εμπορικά διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οι σχετικές δημοσιεύσεις βρίσκονται σε στάδιο preprint και μπορείτε να τις βρείτε σε αυτά τα εκδοής. Θα πάρετε, πιστεύω, τις παρουσιάσεις στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, όμως, και με βάση την παράδοση που, όπως σας είπα, έχουμε ξεδιπλώθηκε ένα ευρύ φάσμα μελετών που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς κινηθήκαμε ταχύτατα από την πρώτη στιγμή, είτε τρέχουν ακόμη και αυτές κινούνται τόσο γύρω από τον ιό αυτό καθεαυτό, όσο και γύρω από την ανοσολογική απόκριση του ψενιστή, αλλά και το γενετικό υπόβαθρο της COVID-19, της ασθένειας δηλαδή. Ας δούμε λοιπόν εν συντομία τις πιο όριμες από αυτές, καθώς όπως σας είπα τρέχουν πάρα πολλές ακόμη. Αρχικά, σε σχέση με το γενετικό υλικό και τη μετάδοση της, και τη μετάδοση του στην κοινότητα, δηλαδή τις επιδημιολογικές μελέτες τις οποίες έχουμε πάρει. Σε αυτή τη μελέτη που έχει ήδη δημοσιευθεί στο Journal of Clinical Virology, περιγράψαμε τη γενετική ετερογένεια του ιού εντός του ξενιστή. Βρήκαμε γενετικούς ανασυνδυασμούς που συμβαίνουν στο γονιδίωμα του ιού και μάλιστα ειδικά στο γονίδιο spike, για το οποίο ήδη ακούσατε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παραγωγή, του εμβολίου. Αλλά και περιγράψαμε πληθώρα σημειακών μεταλλαγών κατά μήκος του γονιδιώματος και μάλιστα σε πολύ μικρή συχνότητα μέσα στον ψυμιστή, κοντά στο 1%. Από ό,τι γνωρίζω και έχω δει, με βάση το submission date αυτής της μελέτης, αυτό αποτελεί την πρώτη αναφορά σε διεθνές επίπεδο γύρω από την πολυμορφικότητα του ιού εντός του ψυμιστή. Έχαμε καταθέσει αυτή τη μελέτη 25 Φεβρουαρίου. Αυτό σας λέει κάτι, μόλις 2 μήνες μετά το ξέσπασμα της επιδημίας. Ταυτόχρονα, μέσω των κλασικών μεθόδων αλληλούχησης που σας είπε και ο κύριος Θάνος πριν, και μιλάω για τα κλασικά kit AmpliSeq που υπάρχουν για το Illumina και το Bioinform, έχουμε και εμείς αναλύσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ιών και μέσω μιας πανευρωπαϊκής συνεργασίας στην οποία συμμετέχουμε, περιγράψαμε το επιδημιολογικό κύμα, το πρώτο επιδημιολογικό κύμα σε όλη την Ευρώπη και αυτή η εργασία έχει ήδη δημοσιευθεί στο έγκριτο περιοδικό Eurosurveillance. Συνεχίζουμε τις επιδημιολογικές μελέτες. Αυτή τη στιγμή στο δικό μας το εργαστήριο εδώ, στη μονάδα βιοπληροφορικής, τρέχει μια πολύ μεγάλη μελέτη για την βασίζεται σε μπειριανή ανάλυση και αναλύει την διάδοση του, την διασπορά του ιού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα μελετάμε την διασπορά του ιού και τα πάτερ, τα μοτίβα με τα οποία μεταδίδεται σε σχέση με τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνουν διάφορες πόλεις. Αυτή η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα τρέχει μια σειρά μελετών με άξονα την ανοσολογία και την απόκριση του ξενιστή, όπως σας είπα. Θα δούμε σε συντομία
μερικές από αυτές. Μέσω συνεργασίας που διατηρεί η μονάδα βιοπληροφορικής και εφαρμοσμένης γενομικής με ένα διεθνές consortium, το COVID-19 Human Genetic Effort, το οποίο συντονίζεται από το Rockefeller University και στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλά εργαστήρια και νοσοκομεία από όλο τον κόσμο, εντοπίστηκαν κάποια αυτοαντισώματα έναντι των υπερφερνών τύπου 1 σε ασθενείς με σοβαρή COVID, που είναι όμως νέοι και χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Είναι αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις νέων ανθρώπων για τις οποίες ακούμε. Και σε ένα ποσοστό αυτού των ασθενών εντοπίστηκαν αυτά τα αυτοαντισώματα έναντι των υπερφερνών. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημοσιευθεί στο Science. Τώρα, ταυτόχρονα το εργαστήριο νοσολογίας εδώ στο Ινστιτούτο Παστέρ με βάση την πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει και ως μέλος της υποδομής Inspired, στη συνεργασία με το Παστέρ στο Παρίσι, έχει ήδη κατασκευάσει 10 διαφορετικά νοσολογικά τεστ ELISA με χρήση ανασυνδυασμένων προτεϊνών του ιού, ενώ έχει ήδη απομονώσει και χαρακτηρίσει 3 διαφορετικά μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του ιού. Πολλά υποσχόμενες οι συγκεκριμένες αναλύσεις και μελέτες βρίσκονται και αυτές σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Σε μια πολύ σημαντική επικοινωνία με το New England Journal of Medicine έγινε παρακολούθηση του προφίλ των αντισωμάτων IgG κατά τη διάρκεια της δίμωψης και διαπιστώθηκε απόλυτα συγκεκριμένων αντισωμάτων σε περιπτώσεις ασθενών με ήπια COVID-19. Ο κ. Μεντή συμμετέχει στη συγκεκριμένη μελέτη και ο Πρίτανης κ. Θεμόπουλος. Και όσον αφορά την απόκριση του ξενιστή στην δήμοξη, το Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας αυτή τη στιγμή κατασκευάζει ψευδοκαψίδια του ιού, τόσο πλήρη όσο και ελληματικά, με βάση τα οποία μελετά τις αλληλεπιδράσεις με το κύτταρο ξενιστή, αλλά και με την υποδοχεία, την αίσθηση του. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο εργαστήριο του συγκεκριμένου από αντίστοιχες μελέτες στην υπατήτηδα και τα πειράματα τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, από την πλευρά των transcriptomics, η συγκεκριμένη μελέτη που σας παρουσιάζω έτρεξε κυρίως από τον Diana Lab της κυρίας Χατζηγεωργίου, η οποία είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Παστέρ. Συγκρίνοντας λοιπόν δημοφαρυγικά επιχρήσματα τόσο από υγιείς όσο και από ασθενείς, προέκυψε μία κοινή υπογραφή αποτελούμενη από 12 μάικρο-ΔΕΠ, η οποία πιθανόν έχει κάποια προγνωστική αξία, και δραματικές αλλαγές στα επίπεδα διαφόρων άλλων ειδών RNAs. Αυτή η μελέτη είναι κατατεθειμένη και βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Τέλος, προσεγγίζοντας τώρα την ασθένεια από την πλευρά του γονιδιώματος του ξενιστή, του γενετικού υποβάθμου δηλαδή, σε ασθενείς, όπως είπαμε πριν, με πολύ σοβαρή COVID-19, που όμως δεν έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, και πάλι σε συνεργασία με το Διεθνές Consortium COVID-19-HGE, προσδιορίστηκε σειρά γενετικών βλαβών σε γονίδια που σχετίζονται με το μονοπάτι της υπερφερόνης τύπου 1, και αυτές οι μεταλλαγές ήταν πιο συχνές στους ασθενείς με σοβαρή COVID-19, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, σε σχέση με το control group. Ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι η συμμετοχή της μονάδας βιοπληροφορικής και εφαρμοσμένης γενομικής ήταν ουσιαστική, καθώς αναλάβαμε τόσο την ανάλυση των δειγμάτων, την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων, την κατασκευή των βιβλιοθηκών NGS, το exome sequencing, αποκλειστικά εδώ στην μηχανήματά μας, και τη βιοπληροφορική ανάλυση με χρήση του υπερυπολογιστή που έχει το Pasteur, και με βάση τα standards που έχει θέσει το consortium, στείλαμε το αποτέλεσμα των αναλύσεων μας ώστε να ενσωματωθεί στο παγκόσμιο dataset και να βγουν αυτά τα συμπεράσματα. Και αυτή η μελέτη έχει δημοσιευθεί στο Science και ήδη κάνει το βίντεο του δικτύου, όπως καταλαβαίνετε, και το media. Η μονάδα λοιπόν είναι έτοιμη να αναλάβει τέτοιου είδους μελέτες σε διεθνές επίπεδο. Είναι πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και με μπάτα που ουσιαστικά όλη την μεταλλογιστική ισχύ που προκύπτει από το workstation που έχει το ελληνικό του Pasteur και το server, μπορεί να κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις.
Αυτά από εμένα, ήμουν πάρα πολύ γρήγορο και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν καταφράστηκα το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση για την συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως ήσασταν πολύ αποτελεσματικός. Ήταν ακριβώς 15 λεπτά. Πολύ ωραία. Είδαμε και τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων με βάση τις μελέτες που εξηγήσατε. Και ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτό για μέχρι τις και τέταρτο την πλατφόρμα για όσους θέλουν, για να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Δεν βλέπω να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, οπότε ίσως θέλετε ίσως στο chat να στείλετε τις ερωτήσεις που έχετε για τους ομιλητές. Θέλετε να σας δώσουμε το λόγο να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Μπορείτε να ζητήσετε και το λόγο. Βλέπω σχόλια. Είναι αυτό, δεν είναι ερώτηση. Ήταν εξαιρετικές παρουσιάσεις, εξαιρετική προσπάθεια και η επιστήμη δίνει πάντα ελπίδα. Είναι όντως πολύ ενθαρρυντική αυτή η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας. Να ρωτήσω εγώ τότε, μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιπες ερωτήσεις. Να ξεκινήσω, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τον κύριο Πουλά, ο οποίος αναφέρθηκε σε δεδομένα και σε μοντελοποίηση. Ήταν πολύ ωραία η ανάλυση, η επεξεργασία που παρουσιάσατε. Κατανοήσαμε πλήρως την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις και το πώς τις αντιμετωπίσατε. Αλλά θέλω να σταθώ στα δεδομένα και στο μοντέλο που αναφερθήκατε. Πού μπορούμε να τα βρούμε και ίσως πώς διατίθεται. Δεν σας ακούω. Ναι. Αυτά είναι δημοσιευμένα. Δεν σας ακούω. Μ' ακούτε τώρα. Μ' ακούτε. Όλα αυτά είναι δημοσιευμένα. Έχουμε για όλες αυτές τις μελέτες μας υιοθετήσει την τακτική και της προδημοσίευσης. Μάλιστα, σε συνεργασία και με τον κύριο Τσάκωνα, επιλέξαμε κάποιες από τις μελέτες μας να τις προδημοσίευσουμε στο υιοθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών και ομολογώ ότι η συμβολή τους ήταν εξαιρετική. Όλα είναι δημοσιευμένα. Έχουμε στο το αντικείμενο 4-5 δημοσιεύσεις και έχουμε άλλες 3 που θα βγουν σε λίγο. Οπότε νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει η επιστήμη με δημοσιεύσεις, ανοιχτά δεδομένα και νομίζω ότι και οι κυβερνήσεις και η πολιτεία σε όλες τις χώρες πρέπει να λάβει μέρη ώστε τα δεδομένα να είναι ανοιχτά και δημόσια. Με σεβασμό βέβαια στις ιδιαιτερότητες των δεδομένων. Ευχαριστούμε για αυτή την απάντηση και τοποθέτηση. Θα περάσω σε... Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος ομιλητής, ίσως να συμβάλλει με βάση τη δική του την έρευνα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος ομιλητής, ίσως να συμβάλλει με βάση τη δική του την έρευνα. Ακούγεται ηχό, αν μπορείτε να ξαναγίνει. Στην ερώτηση της κυρίας για τα... Ναι, ακούγεται. Με ακούτε τώρα, μπορώ να μιλήσω λίγο. Σε απάντηση της ερώτησης του κυρίου Πουλέντζα
για φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι. Δημοσιευμένο, ξαναλέω, έτσι. Η κάθε ομάδα μπορεί να δημοσιεύει, να κάνει τις ίδιες μελέτες, αλλά κάτι συνολικό δεν έχουμε. Για όσους δεν έχουν δει την ερώτηση, να πω ότι υπάρχει μια ερώτηση στο chat που λέει: γνωρίζει κάποιος από τους ομιλητές αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα σχετικά με τον COVID-19 εκτός της κλινικής μελέτης φάσης 2. Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο κ. Πουλάς. Δεν ξέρω αν έχουν να προσθέσουν κάτι άλλο και οι ομιλητές, οι υπόλοιποι ομιλητές. Ερώτηση που βλέπω είναι ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν κάνει οι ομιλητές για ανοιχτότητα των πρωτογενών δεδομένων τους. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο? Θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Ελπίζω να έχω διορθώσει και το πρόβλημα με το μικρόφωνο. Όσον αφορά την συνεργασία που έχω, τη διεθνή συνεργασία που έχει η μονάδα εδώ, το Pasteur, με το COVID-19 και την FGE, υπάρχει πρόνοια για να είναι όλα τα δεδομένα τα οποία καταθέτει το κάθε εργαστήριο και κάθε μονάδα, είναι ανοιχτά μεταξύ των μελών. Άρα, ανοίγουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, καθώς οι συγκεκριμένοι τουλάχιστον ασθενείς για τους οποίους μιλάμε είναι πάρα πολύ σπάνιοι, είναι λιγότερο από τους χίλιους ίσως. Και έτσι, προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα, είναι υποχρεωτικό να συνεργαστούν κέντρα μόνο στο δυνατόν πιο ανοιχτό τρόπο και να μοιραστούν μεταξύ τους τα δεδομένα. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, δεν γνωρίζω τι γίνεται. Δεν ακούγεστε. Αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι. Με ακούτε? Επειδή επανέρχεται το θέμα της τότε των δεδομένων και ιδιαίτερα των πρωτογενών δεδομένων, θα ήθελα να πω ότι να κάνω έκκληση, αν το δικαιούμε, στη χώρα μας υπάρχει υπερορισμένη ροή πληροφορίας και κλινικών δεδομένων και όλων των δεδομένων που συλλέγει ο ΕΟΔΗ προς την ερευνητική κοινότητα. Θα σας πω ότι στο Μεξικό, σε μια χώρα που δεν τη θεωρούμε τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης ισότιμη με την Ευρώπη ή τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ οργανωμένο σύστημα πληροφόρησης επιστημονικής κοινότητας και αυτή τη στιγμή, χωρίς ονόματα ασθενών, είναι διαθέσιμα πάνω από 1 εκατομμύριο registry ασθενών που μπήκαν να δει την ηλικία τους, τις συνήθειές τους, πότε διαγνώστηκαν θετικοί, αν διαγνώστηκαν, ποια ήταν η εξέλιξη της νόσης τους, ποιοι πέθαναν κλπ. Εμείς, με βασιζόμενοι σε αυτά ανοιχτά δεδομένα που έχει το Μεξικό, κάναμε μια αρκετά καλή δημοσίευση πριν από 2 μήνες, μια δημοσιεύτηκε στο European Laboratory Journal, ένα καλό περιοχή, Impact Factor 12. Δηλαδή, το Μεξικό επέτρεψε σε ιτές από όλο τον κόσμο να έχει πρόσβαση ανοιχτά δεδομένα του. Στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η ελληνική κοινότητα δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Τα δεδομένα θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο μια ιδιοκτησία αυτών που χειρίζονται τους ασθενείς και που εξεργάζονται δείγματά τους. Έχουμε κάνει αιτήσεις να πάρουμε τα δεδομένα από τον ΟΔΗ. Κάνω και μια δημόσια κλήση. Καλό θα ήταν, μόνο έτσι προχωράει η επιστήμη, να ανοίξουν τα δεδομένα, ανώνυμα βέβαια, προς την ερευνητική κοινότητα.
Έλλη, αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Εδώ ενδεχομένως να είναι ένα μικρό ολίσθημα των φορέων υποστήριξης, των υποδομών υποστήριξης. Όπως έδειξες, στην Ελλάδα αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή δύο μεγάλα ερευνητικά αποθετήρια. Το ένα είναι το Helix και το άλλο είναι το Hardmin. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε δύο πολύ σοβαρές υποδομές, οι οποίες θα είναι φάμιλες των διεθνών ευρωπαϊκών υποδομών, διασυνδεδεμένες με το Ευρωπαϊκό Νέφος για την Ανοιχτή Επιστήμη, το European Open Science Cloud, που σημαίνει περαιτέρω εξωστρέφεια όλων αυτών των δεδομένων. Σιγά-σιγά θα πρέπει να χτίσουμε μια τέτοια κουλτούρα. Εμείς πρέπει να παρέχουμε τα εργαλεία και μετά με βάση κάποιους προοδευτικούς, εγώ συνηθίζω να λέω, ερευνητές όπως ο κύριος Πουλάς, να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε μια τέτοια κουλτούρα διάθεσης ανοιχτής των ερευνητικών δεδομένων. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες των ερευνητικών συνόλων δεδομένων. Η εμπιστευτικότητα, η ιδιωτικότητα και το καθεξής. Και γι' αυτό το OpenAIRE, όπως έδειξε στην αρχή, έχει αναπτύξει τέτοια εργαλεία και προφανώς δεν χρειάζεται να πάμε εμείς να υποδείξουμε ποια είναι η καλή πρακτική. Οι ίδιοι ερευνητές γνωρίζουν και έχουν ίδια την ευαισθησία να θεραπεύουν σωστά όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ενδεχομένως, λοιπόν, εντάξει, σε αυτό το κομμάτι να έχουμε κάνει, να υπολοιπόμαστε λιγάκι, έστω και με δική μας, και με δική μας ευθύνη, όχι έστω, και με δική μας ευθύνη. Πιστεύω ότι σύντομα αυτό θα μπορέσουμε να το... Κύριε Τσάκωνα, αν μου επιτρέπετε, εγώ αναφέρθηκα ωστόσο με έμφαση στα δεδομένα τα οποία κρατιόνται όχι τα προς δημοσίευση ή την επεξεργασία των δεδομένων. Εγώ μιλάω για τα πρωτογενή δεδομένα. Αυτά λείπουν από την ερευνητική κοινότητα. Και η απουσία τέτοιων δεδομένων οδηγεί ενδεχομένως και σε λανθασμένες αποφάσεις ή σε λανθασμένες κατευθύνσεις την ίδια την πολιτική και τους πολιτικούς που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις. Και βλέπουμε κάθε 3-4 μέρες να μπαίνουμε σε καινούργια μέτρα χωρίς να έχουμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα μας λείπουν. Δεν αναφέρθηκα στις βιβλιοθήκες που ξέρω ότι υπό δύσκολες συνθήκες και οι πρωτοβουλίες αυτές προσπαθούν το καλύτερο. Έλλη, κάποιος έχει σηκώσει το χέρι από ό,τι βλέπω εδώ από τους συμμετέχοντες. Δεν ξέρω αν θέλει να... Ναι, μισό λεπτάκι να... Νομίζω ότι τώρα η κυρία Τουλού είναι και μετά θα δώσω το λόγο και σε ένα χρηστηλή που 5. Θα ήθελε η κυρία για το Τουλού να προσθέσει κάτι στη συζήτηση. Μπορείτε να κάνετε unmute. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι παρουσιάσεις και συγχαρητήρια σε εσάς που το οργανώσετε και συγχαρητήρια και σε όλους τους ομιλητές. Ήθελα απλώς και εγώ να επισημάνω αυτό το θέμα με τα πρωτογενή δεδομένα. Στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, πρώτα τα δεδομένα δεν συλλέγονται καν από τον ΕΟΔΗ και αυτό είναι διεθνής πρωτοτυπία. Και μπαίνουν και ζητήματα και έφιξη, γιατί όταν τα δεδομένα και ειδικά της ιχνηλάτησης συλλέγονται όχι από που είναι ευαίσθητα δεδομένα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αφορούν δεδομένα υγείας δηλαδή, δεν συλλέγονται καν από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή τον ΕΟΔΗ, αλλά από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι από μόνο του προβληματικό, αλλά είναι επίσης προβληματικό ότι ούτε καν ο ΕΟΔΗ δεν έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, πόσο μάλλον οι ερευνητές που για να κάνεις modeling δεν θέλεις απλώς να ξέρεις ότι έχεις τόσες περιπτώσεις σήμερα, αλλά θέλεις πιο αναλυτικά αναηλικιακή ομάδα, άλλο κίνδυνο έχουν οι νέοι, άλλο κίνδυνο έχουν οι πιο ηλικιωμένοι. Επομένως, για να μπορέσεις να κάνεις modeling της επιδημίας και να δεις πιθανότατα και ποιες παρεμβάσεις θα ήταν οι πιο αποτελεσματικές, θα πρέπει να έχεις δεδομένα αναηλικιακή ομάδα, αναφύλο, θα πρέπει να έχεις τόσο για τις διαγνώσεις όσο και για τους νεσουλευόμενους, όσο και για το πόσοι είναι
στις ΜΕΘ και αυτά δεν τα θες αθρηστικά. Θες να βλέπεις πώς συμβαίνουν, πώς συμβαίνουν. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι τόσοι, αλλά πόσοι έχουν φύγει, πόσοι έχουν γίνει εντωμεταξύ, έχουν αναρρώσει. Όλες αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα ένα σοβαρό modeling στη χώρα. Κυρία Τουλούμη, αν με επιτρέπετε, τα δεδομένα αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν προς όλους μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα έχουν στα χέρια τους και τα αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά. Δεν τα διαθέτουν σε όλους τους ερευνητές. Αυτό εννοούσα. Πέρα από το θέμα του ποιος τα έχει αυτά τα δεδομένα που μπαίνει ένα ζήτημα, είναι και το δεύτερο θέμα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, απλά να το κάνω λίγο πιο έντονο. Το δεύτερο θέμα, σύμφωνο. Ήθελα να το κάνω λίγο πιο έντονο. Συμφωνούν. Ωραία, ευχαριστούμε για την τοποθέτηση και για την ανησυχία που εκφράσετε. Ακολουθούν και άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει πάνω σε αυτό κάποιος άλλος ομιλητής, ίσως τη δική του έκφραση σε αυτήν την ανησυχία. Θεωρώ ότι όλα αυτά λαμβάνονται ήδη υπόψη όμως μέσα από την εμβληματική δράση. Περνάω σε επόμενη ερώτηση. Συγκεκριμένα γίνονται τα ανωνυμοποιημένα πρωτογενή δεδομένα αλληλούχησης findable, accessible, interoperable, reusable μετά τη δημοσίευσή τους. Άρα, αν ανακολουθούμε τις πρακτικές. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος ομιλητής να απαντήσει. Επειδή όμως τελειώνει και η ώρα, περνώ σε επόμενη ερώτηση. Είδαμε όλη την εξαιρετική εργασία με δεδομένα από ασθενείς που γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρχει συντονισμός ώστε διάφορες επεξεργασίες δειγμάτων να γίνονται στα ίδια δείγματα, π.χ. να μπορεί να γίνει RNA sequence, whole genome, small RNA sequence σε δείγματα ασθενών με ολοκληρωμένα κλινικά δεδομένα και αν γίνεται και σε ποια διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσετε και μόνοι σας την ερώτηση, γιατί είναι αρκετά μεγάλη. Υποθέτω ότι θα μπορούσε να απαντήσει ο κύριος Καραμήτρος ή ο κύριος Θάνος σε αυτό. Που μίλησαν για... Το Pasteur δεν συλλέγει δείγματα σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, η εθνική δράση το κάνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε, εμείς μαζεύουμε από τη μέρη της συνεργασίας που έχουμε. Συνεργαζόμαστε με την κυρία Χατζηδηλίου και το ερώτημα το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα πρέπει να συντονιστεί η συλλογή των δειγμάτων, να δημιουργηθεί βιοτράπεζα, στην οποία θα πρέπει να έχουμε και βιοτράπεζα και τράπεζα δεδομένων, έτσι που θα τη συνοδεύει, στην οποία θα πρέπει να έχουμε κατόπιν επίσης προφανώς, κατόπιν καταθέσεως κάποιου πρωτοκόλλου ερευνητικού. Θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση οι επιστήμονες. Ναι. Να δώσω απάντηση και στο προηγούμενο ερώτημα. Είναι δύο ερωτήματα. Να σας πω ότι η εμβληματική δράση έχει ήδη ένα DPO, ο οποίος θα επεξεργαστεί όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο ερώτημα του κυρίου Σαββάκη. Δηλαδή για το αν θα είναι findable, accessible, interoperable κτλ. Το οποίο πολύ σύντομα θα το επεξεργαζόμαστε αυτό. Και για το δεύτερο ερώτημα θέλω να πω ότι και μάλιστα το ανέφερα ως παράπονο και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου, ότι δηλαδή μας πήρε 4 μήνες να πάρουμε τα πρώτα δείγματα από τον ΕΟΔΗ, ακόμα από τα εθνικά κέντρα αναφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Pasteur δεν έχουμε λάβει ούτε ένα δείγμα παρά τα δεκάδες χιλιάδες τα οποία έχουν εξετάσει και βεβαίως
Αυτό είναι βέβαια ένα από μία από τις παθογένειες οι οποίες έχουμε ως χώρα, και αυτό ήρθε να διελευκάνει με κάποιο τρόπο και να λύσει η εμβληματική. Και στη φάση αυτή σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται ούτε να επεξεργαστούμε κλινικά δείγματα τα οποία έχουν λυπή κλινικό ρέκορτ από πίσω, διότι όπως είπαμε ότι η βιοτράπεζα, της οποίας απλά τυχαίνει να είμαι και ο επιστημονικός υπεύθυνος, η βιοτράπεζα εννοεί η εθνική υποδομή της βιοτράπεζας, είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό δίκτυο, το BBMRI ERIC, και εκεί οι διεργασίες και όλες οι μελέτες ή ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα δείγματα, εξετάζονται τα δείγματα κτλ. Ακολουθείται μια πολύ συγκεκριμένη πορεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πόσο ολοκληρωμένα θα είναι τα κλινικά δεδομένα, θα προσπαθήσουμε, όπως και ξέρει και η κυρία Χατζηγεωργίου, η οποία έκανε το ερώτημα αυτό και το οποίο είναι ένα πραγματικά πολύ καλό ερώτημα, σημαντικό ερώτημα, εξαρτάται και από τους κλινικούς γιατρούς. Δεν ξέρω πόσοι κλινικοί γιατροί αυτή τη στιγμή παρακολουθούν, αλλά θα πρέπει να προσφέρουν τα δείγματα αυτά, διότι να τα έχουν και να τα κρατάνε στα σιρτάρια τους και στα μπαούλα τους για εβδομάδες, μήνες και χρόνια, δεν έχει καμία αξία, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Συνεπώς η συλλογή και η καταγραφή των κλινικών δεδομένων που θα πρέπει λογικά να ακολουθούν τα δείγματα αυτά, ούτως ώστε οποιοδήποτε μοριακός χαρακτηρισμός που ακολουθεί να έχει κάποιο ουσιαστικό impact, διαφορετικά δεν έχουν impact, ούτε τα κλινικά δεδομένα από μόνα τους χωρίς μοριακή αιτιολόγηση, ούτε βέβαια και η μοριακή αιτιολόγηση χωρίς τα κλινικά δεδομένα. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια καλή συνεργασία και σας είπα η εμβληματική αυτό είχε ως στόχο. Άργησε να γίνει αντιληπτό αυτό από πάρα πολλά μέλη της εμβληματικής, εκτός από τους τρεις κύριους φορείς που σας ανέφερα πριν, αλλά τώρα πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλή φάση και πολύ σύντομα θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ούτως ώστε αυτό το πολύτιμο, η πολύτιμη πληροφορία η οποία συλλέγεται και το εξαιρετικά υπερπολύτιμο επιστημονικό δυναμικό το οποίο υπάρχει στη χώρα, να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες αυτές τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό της υγείας μας, αλλά και για την ανάπτυξη της επιστήμης. Αυτά. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό. Κυρία Παπαδοπούλου, να κάνω ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ήθελα να σημειώσω ότι αν και έχουν κατηγορηθεί από αρκετούς οι πλατφόρμες προδημοσίευσης, οι οποίες το τελευταίο χρόνο έχουν φουντώσει με προδημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν υποστεί εξαντλητικό peer review. Ήθελα να πω όμως ότι ακριβώς στη βάση αυτής της συζήτησης την οποία κάνουμε τώρα έχουν αποδείξει αυτές οι πλατφόρμες, ειδικά οι πιο μεγάλες από αυτές, ότι η κατευθείαν δυνατότητα που έχει ο ερευνητής να διαβάσει έστω και πριν γίνει peer review ένα paper και να δει τα πρωτογενή δεδομένα όπως τα έχει επεξεργαστεί ο ερευνητής και παρουσιάσει, μερικές φορές γλιτώνουν την κοινότητα από λανθασμένα συμπεράσματα. Θυμάμαι στην αρχή της πανδημίας σε κάποια προδημοσίευση που βγήκε, νομίζω και από ελληνικό κέντρο, δεν είμαι σίγουρος, ενώ παρουσιαζόντουσαν σειρά τέτοιων πρωτογενών δεδομένων με κάποια συμπεράσματα πριν γίνει το peer review, οι σχολιαστές που έχουν το δικαίωμα να κάνουν σχόλια στο κάτω μέρος της βάσης παρενέβαιναν και σχολίαζαν θετικά ή αρνητικά τους τρόπους με τους οποίους κανείς έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα. Άρα λοιπόν οι βάσεις αυτές που είναι πολύ της μόδας και συνεχώς αναπτύσσονται, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο να μπορούν να σχολιαστούν και να υποστούν κριτική τα άρθρα πριν οδηγηθούν σε δημοσίευση.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω ότι δεν είναι απλώς της μόδας αυτές οι πλατφόρμες. Είναι πλέον και συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες παγκόσμιων οργανισμών που χρηματοδοτούν την έρευνα, όπως το NIH, όπως το European Commission σε εμάς. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εντάξουν οι ερευνητές σε ολόκληρο τον κύκλο της έρευνας που πραγματοποιούν. Να πω ότι είναι πολύ αθαρρυντικό, πάνω σε αυτό που είπε και ο κύριος Στάνος πριν, ότι υπάρχει μία πρόνοια για όλα αυτά, για τα φέρ δεδομένα, για το πώς τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε εθνικό επίπεδο, και είναι πολύ σημαντικό το ότι εκφράζεται και μπορεί να εκφραστούν μάλλον μέσα και αυτή την εμβληματική πράση. Κατανοώ από την τοποθέτηση του κ. Ιφάνου ότι υπάρχει ανάγκη και για περισσότερη εκπαίδευση. Μιλήσατε για κλινικούς που δεν μοιράζουν τα δεδομένα τους ή δεν ξέρουν, μπορεί να είναι και γιατί δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανάγκη και για εκπαίδευση. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της μετέπειτα συνέχεια των σεμιναρίων, να εκπαιδεύσουμε τους ερευνητές πάνω σε βασικές έννοιες και βελτιστικές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων κυρίως, αλλά και για δημοσιεύσεις. Βλέπω τον κύριο Καραμίτρο, θα θέλετε μήπως να προσθέσετε κάτι, έχετε ανοίξει το μικρόφωνο. Να προσθέσω στο σχόλιο του κύριου Πιλάτου, το πολύ εύστοχο σχόλιο, ότι ναι μεν αυτοί οι σέρβες έχουν αποτελέσει βάση συσσόρευσης γνώσης και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορης πρόσβασης σε αυτή τη γνώση. Μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι στην περίοδο ακριβώς της πανδημίας, όπου τα peer reviews κάνουν πολλούς μήνες να ολοκληρωθούν λόγω της συγκέντρωσης ουσιαστικά πρωτότυπων δημοσιεύσεων πάνω στο ίδιο αντικείμενο, οπότε οι reviewers είναι ελάχιστοι. Δεν μένουν reviewers για να κάνουν το peer review, καθυστερούν πάρα πολύ τα reviews. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η γνώση να διατίθεται ναι μεν στην κοινότητα ως κρίση, αν θέλετε. Τα σχόλια, κάτι με, είναι ένα μέσο κριτικής. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί οποιοδήποτε να σχολιάσει, ακόμα και αν δεν είναι απολύτως ειδικός ή να μην έχει το αντίστοιχο background ή την εμπειρία να δει και να αξιολογήσει σωστά τις αυτές τις δουλειές. Οπότε πρέπει να είμαστε έτσι και αλλιώς προσεκτικοί με τους preprint servers και σε σχέση με τις δημοσιεύσεις αυτές και δεύτερες και πολύ περισσότερο με τα σχόλια που παρατίθενται από κάτω. Είναι όμως και τα δύο πάρα πολύ χρήσιμα, συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστούμε. Συνειδητοποιώ ότι έχω δώσει το λόγο στον χρήστη με το username LIP5, οπότε μπορείτε τώρα... Νομίζω μπορείτε να κάνετε unmute και να μας πείτε... να μας πείτε την ερώτησή σας. Ίσως και αν έχει πατηθεί κατά λάθος. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θα το κλείσουμε εδώ τη σημερινή εκδήλωση, αλλά θα συνεχίσουμε με την αυριανή, όπου θα έχουμε και περισσότερο, θα βαθύνουμε και περισσότερο σε άλλα κομμάτια, όπως το λογισμικό, όπως σε άλλες δράσεις και εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ιωαννίδης θέλει να προσθέσει κάτι, να χαιρετήσει τη σημερινή εκδήλωση. Όχι, δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις οποίες έκαναν, δείχνοντας το πλούσιο γίγνεσθε στη χώρα μας από πλευράς έρευνας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και γενικότερα, και μόνο το που δημοσιεύθηκαν
Όλες οι μελέτες οι οποίες αναφέρθηκαν μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι άλλο. Η χρησιμότητα αυτών φάνηκε και από τις ερωτήσεις, όπως και να δείχνει για άλλη μια φορά η σημασία της ανοιχτής επιστήμης και των ερευνητικών υποδομών, οι οποίες μπορεί να στηρίξουν όλη αυτή την έρευνα. Ήταν ολοφάνερο από τη συζήτηση η οποία ακολούθησε. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλη η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας και από πλευρά OpenAIRE που το οδηγεί το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, αλλά και όλες τις προσπάθειες που κάναμε σύσσωμος οριστός για μια πολιτική ανοιχτής επιστήμης, την οποία προσβλέπουμε στην πολιτεία σύντομα να υιοθετήσει μια πολιτική με βάση το σχέδιο της οποίας έχει υποστείλει μια 20-μελής ομάδα έργου, να το πω, που φτιάχτηκε bottom-up με ένα απλό γαργάλιμα από πλευράς Αθηνά, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανοιχτή επιστήμη βοηθάει την επιστήμη να πάει πολύ πιο μπροστά. Και με τους επιστήμονες που διαθέτει η χώρα μας, νομίζω μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον πάρα πολύ αισιόδοξα. Και όλα αυτά τα επιστημονικά αποτελέσματα, κάποια στιγμή, να βλέπουμε το δρόμο να φτάσουν και στην πράξη, δηλαδή να μπορούν να εφαρμοστούν στην κλινική πρακτική. Ευχαριστώ πάλι και από μέρος μου όλους τους ομιλητές. Ραντεβού αύριο. Και ευχαριστώ και σένα, Έλλη, για το εξαιρετικό έργο του συντονισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.